Σεβαστοί πατέρες, Άγιε Πρωτοσύγγελε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, Άγιε Καθηγούμενε Πατέρα Μάξιμε της Μονής του Αγίου Διονυσίου, κύριε Παπαζήση, εκπρόσωπε του Δημάρχου Κατερίνης, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε και στην σημερινή εκδήλωση της Σχολής Γονέων με ένα επίκαιρο θέμα. Όπως γνωρίζετε, τέλος Ιανουαρίου στο Σαμπεζί της Ελβετίας έγινε μία σύνοδος όπου αποφασίστηκε να γίνει η πανορθόδοξη σύνοδος το Κολυμπάρι της Κρήτης τον Ιούνιο αυτό το καλοκαίρι, με θέματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα, προκαλούν και διχάζουν ίσως το πλήρωμα. Έτσι λοιπόν καλέσαμε τον πατέρα Γιώργιο Μεταλλινό και τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη, οι οποίοι θα μας αναλύσουν, θα προσεγγίσουν το θέμα για να ενημερωθούμε περισσότερο για το τι θα γίνει τον προσεχή Ιούνιο. Ο πατήρ Γεώργιος, το θέμα της ομιλίας του είναι όψεις της προβληματικής του οικουμενικού διαλόγου. Είναι γνωστός, έχει έρθει πάρα πολλές φορές στη Σχολή Γονέων. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα και περάτωσε εκεί την εγκύκλιο παιδεία του και την κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εισήλθε πρώτος στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Το ίδιο έτος επίσης σε κατόπιν εξετάσεις έλαβε πτυχίο σαξοφώνου από την Παλαιά Φιλαρμονική της Κέρκυρας. Πατέρα Γιώργη, δεν τα γνωρίζουμε, γι' αυτό είπαμε να γινώσουμε. Και διατέλεσε κορυφαίος μουσικός στο σαξόφωνο και στο όμποε. Ενώ το 1965 με τη Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών. Ως φοιτητής του Πανεπιστημίου ολοκλήρωσε με υποτροφία του ΙΚΙ τις σπουδές του στη θεολογία και την φιλολογία. Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, ως απλός στρατιώτης, διορίστηκε επιστημονικός βοηθός στην έδρα πατρολογίας και το 1969 μετέβη για μεταπτυχιακές σπουδές στην τότε Δυτική Γερμανία, Βόνη και Κολονία, όπου έμεινε μέχρι το 1975. Ενδιάμεσα έκανε σπουδές και έρευνες αρχαιακές στην Αγγλία. Το 1971 εισήλθε στις τάξεις του κλήρου στη Γερμανία και έγινε διδάκτορ θεολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας στην Κολονία. Δεν χρειάζεται. Τώρα είναι... Εγώ θα... Πατέρα Γιώργη... Σου, με λένε έτσι και... Πατέρα Γιώργη, εγώ θα ήθελα όμως... Θα ήθελα, αν μου επιτρέψετε, να πω ότι γράψανε καθηγητές του από το Πανεπιστήμιο για τον πατέρα Γεώργιο και επιτρέψτε μου να το κάνω. Είναι πρόσωπο με ιδιαίτερη αναγνώριση, εσείς με ακούτε, εντός Ελλάδος και εκτίμηση που υπερβαίνει τα στενά εκκλησιαστικά ή ελλαδικά όρια για το επιστημονικό και ιστορικό θεολογικό του έργο. Για τον κοινωνικό όσο και παραδοσιακό του λόγο, γραπτό και προφορικό. Για την ορθόδοξη μαρτυρία και την ποιμαντική του παρησία. Ο πατήρ Γεώργιος κόσμησε κατά κυριολεξία την σχολή. Υπήρξε ακέραιος προς τους εντός και αξιόπιστος προς τους εκτός. Έδωσε προσωπική υπόσταση στο ακαδημαϊκό και εκκλησιαστικό ήθος, ερμήνευσε με το ζωντανό παράδειγμά του την βιβλικοπατερική παρακαταθήκη της σχολής. Η ενάσκηση των καθηκόντων υπήρξε όσο διάστημα είχαμε την ευκαιρία εκ του σύνεγγυς, λένε οι συνεργάτες του πατρός Γεωργίου, να διαπιστώσουν, κατά πάντα υπεύθυνη και βαθιά δημοκρατική. Δεν εξελίχθη ποτέ ως μέσον επιβολής, εξουσίας, ούτως ευκαιρία αντεκδίκησης ή προνομιακής μεταχείρισης ορισμένων. Η σοβαρή και συμπαθής παρουσία προσέφερε πάντοτε αφορμή για επιστημονική αυτοκριτική και θεολογική αυτογνωσία, ενώ αποτελούσε υπόδειγμα ανοίγματος προς την κοινωνία και έντιμο διαλόγου προς τον καθένα. Τελειώνω λέγοντας ότι η βιβλιογραφία, η ακατάπαυστη παραγωγή και η δημιουργική παρουσία του στα επιστημονικά, τα εκκλησιαστικά, θεολογικά και κοινωνικά πολιτιστικά πράγματα της πατρίδος του, αλλά και του ορθοδόξου οικουμενικού ελληνισμού, καθιστούν εξαιρετικά δυσχεροί για κάθε επίδοξο βιβλιογράφο την αποδυσάβριση των τυπωμένων μελετών, άρθρων, λυμάτων, εισηγήσεων ή ομιλιών του. Έχουν δημοσιευθεί τουλάχιστον 607 τέτοιες μελέτες, βιβλία, ομιλίες. Και για όλα αυτά, πατέρα Γιώργη, σας ευχαριστούμε θερμά και σας δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπετε ότι και το τηλέφωνο διαμαρτυρήθηκε. Δώστε μου το μηχάνημά σας. Άγιε Πρωτοσύγγελε, Άγιε Καθηγούμενε, μεγάλη χαρά που σας είδα απόψε εδώ. Μιλώ για τον Άγιο Ηγούμενο, γιατί τον Άγιο Πρωτοσύγγελο δύο μέρες τον βλέπω και υφράνθη η καρδία μου επί την παρουσία του, όπως και του Σεβασμιωτάτου.
Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω και τον κύριο Δημινά, με τον οποίο συνεργαστήκαμε επί μακρών στα προηγούμενα χρόνια, και χαίρομαι διότι τον βλέπω ακμαίων, υγιά και οπωσδήποτε μακροημερεύοντα. Κύριε Πρόεδρε, ο διάλογος ανήκει στην ουσία του χριστιανισμού. Στον προφήτη Ισαΐα διαβάζουμε «Δεύτε διαλεκθόμεν», λέγει Κύριος. Ο Θεός διαλέγεται με τα πλάσματά Του, ακόμη και με τον διάβολο. Το αποτέλεσμα του διαλόγου είναι αρνητικό, διότι ο διάβολος και πολλές φορές και εμείς τα πλάσματα του Θεού δεν θέλουμε να δεχθούμε αυτό το οποίο ο Θεός μας προτείνει για τη σωτηρία μας. Εξάλλου η λατρεία, η ορθόδοξος λατρεία, είναι ένας συνεχής διάλογος μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ανθρώπου και Θεού. Και κυρίως η ατομική προσευχή, όπως την λέμε, δηλαδή η προσευχή της καρδίας. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός άνθρωπος, ο ορθόδοξος, έχει την δυνατότητα συνεχώς να συνομιλεί με τον Θεό, και όσο περισσότερο καθαρίζει η καρδιά μας, τόσο περισσότερο συναντάμε τον Θεό μέσα στη καρδιά μας. Όχι με ένα ευσεβιστικό, θεωρητικό τρόπο, αλλά είναι πραγματικότητα. Οι προφήτες, επί παραδείγματι, οι Άγιοι, λέμε συνομίλησε με τον Θεό. Ούτε γαλλικά, ούτε αγγλικά, ούτε ελληνικά μίλησε ο Θεός. Μόνο ο ένσαρκος Θεός Λόγος εμίλησε και εβραϊκά, αραμαϊκά, αλλά και ελληνικά. Σημασία όμως έχει ότι ο Θεός μιλεί με τη γλώσσα τη δική Του μέσα στην καρδία και κοινωνεί με τον άνθρωπο. Δεν έπαψε εξάλλου ο διάλογος μέσα σε αυτό το πλαίσιο των ορθοδόξων πιστών και γενικά της ορθοδοξίας με την αίρεση και τους αιρετικούς για την επιστροφή τους και επανένταξή τους στους κόλπους της Εκκλησίας. Σπέβδω ευθύς εξ αρχής να τονίσω κάτι, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι έχουμε την εντύπωση εμείς οι κληρικοί, και όσο ψηλότερα ανεβαίνουμε τόσο περισσότερο ισχυροποιείται αυτή η εντύπωση, ότι εμείς κάνουμε διάλογο με την αίρεση, με την πλάνη, με τους αιρετικούς. Διημών κάνει ο Θεός διάλογο, και όταν τους ζητάμε και τους προτείνουμε να επανέλθουν εκεί που υπάρχει αποκλειστικά η σωτηρία, δεν υπάρχει όνομα έτερον, ουκένει όνομα έτερον, ενώ δι σωθήνε ημάς. Εις τον Χριστόν, δηλαδή ορθοδόξος πιστευόμενο και λατρευόμενο, όταν τους καλούμε, δεν τους καλούμε να ενωθούν μαζί μας. Και εδώ είναι ένα δύνατο σημείο του διαλόγου. Ξέρετε πόσες φορές από συναδέλφους πανεπιστημιακούς, από εκκλησιαστικούς παράγοντες υψηλών βαθμίδων ακούω, τι είμαστε εμείς που θα τους καλέσουμε να ενωθούν μαζί μας. Η απάντηση του αμαρτωλού και ταπεινού Παπαγιώργη είναι «Μα δεν τους καλούμε να ενωθούν μαζί μας, να επανενταχθούν στο σώμα του Ιησού Χριστού από το οποίο εξέπεσαν». Δεν είναι μια ποιοτική σύγκριση αν εγώ είμαι καλύτερος ή χειρότερος. Σημασία έχει ότι μέχρι τη στιγμή αυτή εμείς δεν βλασφημίσαμε και αποκηρύξαμε την πίστη μας εις τον Ιησού Χριστό, μέσα στις αμαρτίες μας, μέσα στις αδυναμίες μας. Επομένως, δεν καλούμε τους ετεροδόξους, παπικούς, προτεστάντες όλων των ομάδων. Αυτοί είναι οι αιρετικοί που μας απασχολούν. Οι αιρέσεις, οι άλλες, οι έξω χριστιανικές είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι το κύριο πρόβλημα. Όταν τους καλούμε λοιπόν, τους παρακαλούμε να επιστρέψουν στην πίστη και εκκλησιαστική παράδοση την οποία απέρριψαν, εγκατέλειψαν και απέρριψαν. Να επιστρέψουν εις την ενωμένη Εκκλησία των πρώτων αιώνων. Ούτε πρωτεία υπήρχαν εκεί, υπήρχαν τα πρεσβεία τιμής, οπότε όλα τα μεσαιωνικά δημιουργήματα πρέπει η Δύση να τα απορρίψει για να βρούμε μια δυνατότητα επαφής και επικοινωνίας, και εντωμέσω ημών να είναι ο Σωτήρας και Θεός μας ο Ιησούς Χριστός. Μετά το σχίσμα, από τον 11ο δηλαδή μέχρι τον 15ο αιώνα, έγιναν συνολικά 13 μεγάλοι διάλογοι. Κορύφωση ήταν η Σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας 1438-1439, η οποία οδηγήθηκε σε αποτυχία, όπως και οι άλλοι διάλογοι, και κυρίως έμεινε στην ιστορία ως κατάπτυστη δυστυχώς σύνοδος καθεαυτήν, μετέσχων μεγάλοι πατέρες, αλλά η σύνοδος εκείνη ενήργησε για την καταξίωση
των παπικών πλανών και επομένως έγινε μια ληστρική σύνοδος, η κατεξοχήν ουνητική και αιρετική σύνοδος στην παράδοσή μας. Η αιτία των αποτυχιών ήταν ότι οι διάλογοι είχαν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα. Ακριβώς τον ίδιο χαρακτήρα έχουν και σήμερα. Υπάρχουν δύο οικουμενισμοί οι οποίοι δουλεύουν στη νέα εποχή και στη νέα τάξη πραγμάτων. Ο ένας οικουμενισμός είναι ο πολιτικός οικουμενισμός. Η κίνηση προς την παγκοσμιοποίηση. Μία παγκόσμια κοινωνία η οποία θα έχει μία ηγεσία παγκοσμίως, έναν πολιτισμό, τον φραγκοτευτονικό, τεύτονες Deutsche, τον φραγκοτευτονικό πολιτισμό, θα έχει μία ηγεσία. Και κάποιος σε μία συζήτηση μου λέγει, μα Παπαγιώργη, εσείς το λέτε, οι Ορθόδοξοι, ότι γεννήσατε μία πίμνη εις ποιμήν. Και τους λέω πράγματι, βαδίζουμε προς μία πίμνη, αλλά ποιος θα είναι ο ποιμένας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε μέσα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται κυριαρχεί το διεθνές πολιτικό και διπλωματικό στοιχείο και δεν είναι λίγοι εκείνοι, όπως και ο καθηγητής Χρήστος Γιαναράς που στο σημείο αυτό λέγει την απόλυτη αλήθεια. Ο κύριος Γιαναράς λέει ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στις πολιτικές επαφές, οι ίδιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται και στους εκκλησιαστικούς διαλόγους. Έτσι λοιπόν, η πολιτική στοχοθεσία να έχουμε μια ενίσχυση, όπως αφελώς επίστευαν οι αυτοκράτορές μας, να έχουμε μια ενίσχυση αντιμετωπίζοντας τους Τούρκους, τους Οθωμανούς που προέλαβαν, αυτό ακριβώς γίνεται και σήμερα. Νομίζουμε ότι έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Υπάρχει ασφάλεια όταν χάσεις την πίστη σου, όταν βλασφημούμε την πίστη μας, όταν δεχόμεθα τα αιρετικά δόγματα, είναι μια συνεχής βλασφημία. Δηλαδή την αιρετική διδασκαλία. Ήμουνα στη Λάρισα πριν από μερικά χρόνια και μιλούσα και έβλεπα ότι μιλούσα για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Οι περισσότεροι κοιμόντουσαν, από κάτω ήταν κουρασμένοι άνθρωποι σε ένα κατανυχτικό εσπερινό. Και όταν τους είπα, ξέρετε τι σημαίνει το πρωτείο, το αλάθητο, διαστροφή της εκκλησιολογίας, διαστροφή της τριαδολογίας, η εκπόρευση, το φιλιόκβε. Λοιπόν, όλα αυτά μας φαίνονται ότι είναι απλές φράσεις. Και όμως, εάν σας αρχίσω αυτή τη στιγμή να σας λέγω, συγγνώμη αδελφοί μου, γράφουνε και οι τηλεοράσεις, αλλά θα το πω όπως το είπα τότε. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη γνωστή λέξη, τον Χριστό σας, την Παναγία σας. Τι θα πείτε, πετάχτηκαν όλοι πάνω, ξύπνησαν. Αυτό είναι η αίρεση. Καταφάσκοντας την αίρεση, ζούμε σε μία συνεχή βλασφημία κατά του Θεού και Σωτήρος μας. Επομένως, μόνο ο διάλογος αποβλέπει εν αγάπη εις την επανένταξη και επιστροφή των αιρετικών εις τη μία πίμνη του Ιησού Χριστού, την οποία εγκατέλειψαν δια της πλάνης των. Τα βασικά πορίσματα της έρευνάς μας είναι διότι και μετά την άλωση έγιναν συζητήσεις, διάλογοι, η Ορθοδοξία προσπάθησε να συναντήσει εν Χριστώ τον δυτικό χριστιανισμό, τώρα θα προσθεθεί από τον 16ο αιώνα και ο Προτεσταντισμός. Σε όλη αυτή την περίοδο, από τον 15ο αιώνα ως τα τέλη του 19ου αιώνος, παρέμεινε αμετακίνητη η στάση της Ορθοδοξίας απέναντι στον δυτικό χριστιανισμό, τον παπισμό, τους Προτεσταντισμούς. Δεν υπάρχει ένας Προτεσταντισμός, μην το λέμε έτσι. Υπάρχουν 500 όσες ομάδες, καλύτερα από μένα τα ξέρει επειδή ασχολείται με αυτά, ειδικά ο πατήρ Αρσένιος. Υπάρχουν τόσες ομάδες, πολλές φορές με ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους. Ένα συμφωνούν εις την εγκατάλειψη και καταπάτηση της αρχαίας ενωμένης εκκλησίας. Οπότε με τον αγγλικανισμό επίσης, θα λέγαμε ένα παρακλάδι του προτεσταντισμού με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Έγιναν και τότε λοιπόν, συνεχίστησαν οι διάλογοι της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις. Και αυτό το οποίο λέγουν κάποιοι μεγαλόσχημοι, με όλο το σεβασμό το λέω, έχω εντείνει τη φωνή μου από πόνο. Φτάσαμε στο τέλος της ζωής μας και συνεχώς ασχολούμεθα με τις ίδιες ανοησίες. Έλεγε κάποιος υψηλόβαθμος ότι όχι του κλίματος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ευτυχώς,
έλεγε ότι ήταν η δουλεία που μας έκανε τότε να χρησιμοποιούμε αυστηρά γλώσσα κλπ. Μάλλον επειδή ήταν η δουλεία, ήταν συμφέρον του γένους να ενδιαφερθεί να έχει την στήριξη των δυτικών χριστιανών. Επομένως είναι η ένταξη σε μια πολιτική κίνηση. Ο πολιτικός, είπαμε, οικουμενισμός επιφέρει τον θρησκευτικό οικουμενισμό. Είναι η λεγόμενη πανθρησκεία. Διότι για να υπάρξει ενότητα στον κόσμο επελέγει μια πρώτη αρχή και βάση. Δηλαδή τι? Να έχουμε μια παγκόσμια θρησκεία με την, η οποία θα είναι η αθεία. Υπάρχει μια μερίδα του κόσμου η οποία θέλει ως βάση της ενότητος των ανθρώπων στη γη την αθεία. Είδαν όμως ότι ο Πλούταρχος, ο δικός μας, είχε απόλυτα δίκιο. Έβρισε ποιόν, λέει, πόλεις ατυχίστους, αγραμμάτους, αβασιλεύτους κλπ. Αλλά πόλεως ανιέρου και αθέου ούκαν τύχης ποτέ θεατής. Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό η αξιολογική ροπή, η θρησκευτική αξιολογική ροπή. Οπότε λοιπόν υπάρχει ο θρησκευτικός οικουμενισμός να δημιουργηθεί μια κοινή βάση, αυτή είναι η πανθρησκεία, είναι η μασονική αρχή, η τεκτονική αρχή, όλα στο ίδιο σουκάλι, alles in einem Topf που λένε οι Γερμανοί, προσκυνώσε βασμιότατε. Οπότε λοιπόν να δημιουργηθεί με βάση αυτή την αρχή μια παγκόσμια ενότητα για να διευκολύνει την παγκόσμια ένωση, την παγκοσμιοποίηση. Θα έχουμε μια παγκόσμια πλανητική, δηλαδή κοινωνία, και ένα παγκόσμιο τύπο ανθρώπου. Ο άνθρωπος από την Ιαπωνία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες θα κρατάει συνεχώς ένα μπουκάλι κοκακόλα και θα κυκλοφορεί υπό την επίρρεια όχι μόνο της κοκακόλα αλλά και των ναρκωτικών. Εκφράζεται εξάλλου στην περίοδο της δουλείας η ορθόδοξη εκκλησιαστική πίστη και αποκρούονται οι πλάνες των δυτικοχριστιανικών ομάδων. Παραμένει έτσι ακμαία η ορθόδοξη αυτοσυνειδησία, κατά την οποία ο μικρόντι τούτων παραβαίνων ως σχισματικός και αιρετικός κατακρίνεται και αναθεματίζεται και ακοινώνητος παραπάση λογίζεται. Είναι κείμενα της τουρκοκρατίας, να μην σας κουράσω με παραπομπές. Ομολογείται επίσης χωρίς περιστροφές ότι αυτή μόνη ή των ανατολικών ορθοδόξων πίστης είναι εκείνη η οποία είναι αληθής και ακρευνενεστάτη, ακριβής δηλαδή. Μόνη συνεπώς παραδεκτή βάση της εκκλησιαστικής ενώσεως είναι η απόλυτη ενότηση της πίστεως και η ομοφροσύνη στην πίστη των Αποστόλων, των Πατέρων, προφανώς της Αγίας Γραφής και των Οικουμενικών Συνόδων. Και όπως λέγει ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, την ευχή του να έχουμε, εντιστή η δόγμασιν, δόγμα είναι η διδασκαλία, εντιστή η δόγμασιν, ουδαμού χώραν έχει ποτέ η οικονομία ή συγκατάβαση. Ούτε η αρχή της οικονομίας μπορεί να εφαρμοστεί, είναι κάτι το απόλυτο. Ή δεχόμεθα τον Χριστόν όπως αυτός απεκαλύφθη, αυτή είναι η ορθοδοξία των Αγίων μας, Αποστόλων και προφητών, Αποστόλων και Πατέρων, ή δεχόμεθα αυτόν τον Χριστόν ή τον απορρίπτουμε. Τρίτον, δεν υπάρχει, δεν χωρεί. Η αταλάντευτη λοιπόν αυτή στάση της Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής ηγεσίας απέναντι στην ετερόδοξη Δύση άλλαξε επίσημα στις αρχές του 20ου αιώνα, επί Πατριαρχίας Ιωακήμ του Τρίτου. Η ασυνέχεια αυτή γίνεται αντιληπτή και μόνο με την σύγκριση των δογματικο-συμβολικών κειμένων από το 1902 και εξής με εκείνα του 19ου αιώνα. Μέχρι το 1895 οι διακηρύξεις της ελληνόφωνης ορθοδοξίας και ελληνικής, ελλαδικής και ελληνικής ορθοδοξίας είναι αυτό ακριβώς, ότι το θεμέλιο πάσης προσπαθίας επανενώσεως των χριστιανών είναι η μία και ορθή πίστη, ο ένας και αληθινός Χριστός. Αυτό όμως σημαίνει ότι εγγενιάζεται μια νέα στάση απέναντι στην αποκρουόμενη ως τότε Δύση κατά το πνεύμα του φιλοδυτικισμού και των οικουμενικών σχέσεων. Το κύριο σημείο αναφοράς τώρα δεν θα είναι πλέον η Ανατολή, αλλά η Δύση, με ό,τι αυτή εκφράζει.
Η αλλαγή αυτή οριοθετείται από τρία σπουδαία κείμενα. Εδώ όμως θα ήθελα να πω ότι παρακολουθεί η κίνηση των Ορθοδόξων τις μεταλλαγές, τις επιπτώσεις της διεθνούς πολιτικής και την αλλαγή στάσεως απέναντι στη Δύση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πάλι δηλαδή έχουμε πολιτικό υπόβαθρο σε όλες αυτές τις ενέργειες. Ζητώ συγγνώμη, μιλώ με κάποια έτσι αυθεντία, συγχωρήστε με, διότι 50 χρόνια αυτά σπουδάζω, αυτά μελετώ και έχω μελετήσει με τη χάρη του Θεού όλες τις πηγές που αφορούν σε αυτά τα πράγματα. Η αλλαγή λοιπόν δείχνεται, φαίνεται με την εγκύκλιο του Πατριάρχου Ιωακήμα, ημινής του Πατριάρχου, το 1902, με το διάγγελμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1920 και με την εγκύκλιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1952. Υπάρχει, θα ήθελα να γίνει διάλογος για αυτά τα πράγματα, υπάρχει μία αρχή. Έχει γράψει ο πατήρ Γεώργιος Τσέτσης, εκλεκτός, συλλειτουργός και επιστήμονας, στη διδακτορική του διατριβή μιλεί για τον, την ένταξη και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον Οικουμενικό Διάλογο. Είναι σπουδαίο βιβλίο. Τα λέγει λοιπόν, διότι τα θεωρεί θετικά. Εμείς τα διαβάζουμε, αλλά δεν θεωρούμε τα πάντα θετικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λέγει όμως αλήθειες. Υπήρχε και υπάρχει η αντίληψη ότι με αυτόν τον τρόπο κηρύσσεται η Ορθοδοξία, προβάλλεται η Ορθοδοξία. Δεν είναι δικό μου αυτό το ερώτημα που θα πω τώρα. Ο πατήρ Σαράντη Σαράντος, πάτερ Αρσένιε, ένας αγωνιστής, ταπεινός παπάς, μεγάλος εξομολόγος, λέγει το εξής: πόσοι ετερόδοξοι έγιναν ορθόδοξοι καθ' όλη αυτή τη διάρκεια του Οικουμενικού Διαλόγου. Ξέρετε ποιοι με την χάρη του Χριστού οδηγούν στην επιστροφή στην Ορθοδοξία? Ταπεινοί παπάδες. Δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου. Σε άλλο επίπεδο προσεγγίζουμε τους άλλους εμείς οι απλοί παπάδες, και όταν ο άλλος με τη χάρη του Θεού αρχίζει να συνειδητοποιεί ορισμένα πράγματα, το πρώτο που μας λέει είναι: θέλω να βαπτιστώ. Παπικός, προτεστάντης, είμαι αβάπτιστος. Ένα βάπτισμα υπάρχει, το εντός της Εκκλησίας του Χριστού τελούμενο. Θέλω να βαπτιστώ. Και το δεύτερο είναι: πώς θα μεσολαβήσετε να πάω να μείνω ένα διάστημα στο Άγιον Όρος? Αυτή είναι η επιθυμία εκείνων που από ταπεινούς παπάδες επιστρέφουν στην Ορθοδοξία. Υπάρχουν και κάποιες άλλες επιστροφές που γίνονται δι' άλλους σκοπούς. Η εγκύκλιος του 1902 πραγματοποιεί το οικουμενιστικό άνοιγμα στην δυτική χριστιανοσύνη. Αναδενδράδες είναι, στο ίδιο δέντρο δηλαδή υπάρχουν και δέχονται τους χυμούς αυτού του δέντρου της Ορθοδόξου Παραδόσεως και οι δυτικοί χριστιανοί. Επομένως εμείς δεχόμεθα περισσότερο χυμό, εκείνοι δέχονται λιγότερο, εμείς, δηλαδή οι Ορθόδοξοι. Το δεύτερο κείμενο είναι του 1920, το οποίο έχει προγραμματικό χαρακτήρα και καθορίζει την συνάντηση των Ορθοδόξων με τον Προτεσταντικό κόσμο και την συνεργασία. Στο σημείο αυτό είναι περισσότερο ειλικρινής, νομίζω, ο Πάπας, ο πρώην Πάπας, ο τέος, Βενέδικτος, ο 16ος, όταν το 2008 αρνήθηκε στον Προτεσταντισμό το χαρακτήρα της Εκκλησίας, είπε: οι Προτεστάντες δεν είναι Εκκλησία. Τα βεστίγκια, τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά λείπουν της Εκκλησίας του Χριστού. Αλλά και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ελληματική, διότι δεν αναγνωρίζει το πρωτείο μου. Αυτό στην φιλοσοφία δεν είμαι ικανός, αλλά τον όρο τον ξέρω, λέγεται λήψης του ετουμένου. Μιλούμε για το πρωτείο, αλλά μας πρόλαβε ο Πάπας, πιο ειλικρινής, αποθέσεως ισχύος, και λέγει ότι είμαστε, όχι εμείς, η Εκκλησία μας, ελληματική. Δεν ξέρω, πάτερ Αρσένιε, παρακαλώ διορθώστε με ή όποιος άλλος, αν είδατε καμία τοποθέτηση σε αυτό το θέμα. Μου είπε κάποιος μεγαλόσχημος πάλι, μου λέγει: αν ασχολούμεθα συνεχώς με όσα τα λέει ο καθένας. Μα δεν είναι ο καθένας, είναι ο Πάπας της Ρώμης, ο πλανητάρχης νούμερο 2. Έτσι χαρακτηρίζεται στη νέα εποχή. Δεν θα τον βρίζαμε, δεν θα μπλασφημούσαμε, αλλά θα του λέγαμε: για πρόσεξε στα λόγια σου, τουλάχιστον είναι σφάλμα λογικό. Κάνουμε ένα διάλογο και εσύ προεξαγγέλεις
το ζητούμενο, το επιζητούμενο αποτέλεσμα του διαλόγου. Με το διάγγελμα του 1920 δεν υπήρχε Οικουμενικός Πατριάρχης, ήταν ο Προύσης Δωρόθεος και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης που συνεργάστηκαν. Επιτρέψτε μου, με την πρεσβυτέρα μου, περίπου 3.000 σελίδες, 5 τόμους ογκώδης έχουμε δημοσιεύσει, το αρχείο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης κατά την πρώτη περίοδο, την πρώτη 20ετία, με τον Ορθοδοξότατο Σχολάρχη, τον τιτουλάριο Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνο Τυπάλδο Ιακωβάτο, και μας ετοίμησε η Ακαδημία με το βραβείο της. Θέλω να πω, τα πράγματα τα ξέρουμε από τα ίδια τα κείμενα, από μέσα και απ' έξω. Επομένως, με το διάγγελμα του 1920 προετοιμάστηκε η ένταξή μας, η είσοδός μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που σας είπα, οι διεργασίες που γίνονται έχουν καθαρά, αντιγράφουν καθαρά τις πολιτικές διαδικασίες, τις διακρατικές και την πορεία της νέας εποχής και της νέας τάξεως πραγμάτων. Η εγκύκλειος επί του αημνήστου Πατριάρχου Αθηναγόρα το 1952 λειτουργήσε ως ολοκλήρωση και επισφράγηση της προγραμματισμένης πλέον πορείας. Γι' αυτό μεγάλοι ορθόδοξοι θεολόγοι, όπως ο δάσκαλος μας στην Αθήνα, δογματολόγος αείμνηστος Ιωάννης Καρμύρης, αλλά και ο επίσης σπουδαίος διεθνώς ορθόδοξος θεολόγος αείμνηστος πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, παρά την αφοσίωσή τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, δεν παρέλειψαν να εκφράσουν τον δισταγμό τους στα ανοίγματα αυτά και τις επιφυλάξεις τους για τις μέσω αυτών δρομολογηθήσες εξελίξεις. Ο μεν πατήρ Φλωρόφσκι το 1960 μακρύνθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών Τεχνιέντος. Η θέση του κατέλαβε ένας νέος θεολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αιωνία του η μνήμη. Ο δε Ιωάννης Καρμύρης το 1953, πολύ ενωρίς, δηλώνει περίφροντις για τις εξελίξεις αυτές. Είναι προφανές, γράφει, ότι η ανεπιφύλακτος και ανεφόρον συμμετοχή της Ορθοδοξίας εις δογματικά συνέδρια, όταν γίνεται λόγος περί πίστεως δηλαδή, και η οργανική σύνδεση αυτής με τα πολυαρίθμων ποικιλονίμων εκκλησιών, ομολογιών, αιρέσεων, επιβάσεως δογματικής και εκκλησιολογικής, εν το Παγκοσμίο Συμβουλίο των Εκκλησιών θα εσήμαινε παρέκκληση από τις υπό του Πατριαρχικού Διαγγέλματος του 1920 χαρακτήσεις γραμμής περί συνεργασίας αυτής της Ορθοδοξίας μόνον εν τη ζητήμαση του πρακτικού χριστιανισμού, και γενικώς δεν θα ήταν σύμφωνος προς τα θεωρητικά σαρχάς της Ορθοδοξίας και την μακραίωνα παράδοση αυτής. Βρίσκει έναν τρόπο ο Καρμύρης ο Μακαρίτης, που ήξερε καλά και ζούσε την Ορθοδοξία, να επισημάνει τους κινδύνους οι οποίοι άρχισαν από τότε με την πολιτική την οποία αρχίσαμε όλοι οι Ορθόδοξοι να εφαρμόζουμε στον διάλογο με τη Δύση. Η απόφαση επίσης του εν Μόσχα Ορθοδόξου Συνεδρίου κατά του Παπισμού το 1948 έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο παπισμός χαρακτηρίζεται ρητά αντιχριστιανικός. Πρόκειται για επιστροφή στο πνεύμα πρώτου 1900, που δεν θα έχει όμως συνέχεια όπως τα πράγματα έδειξαν. Βέβαια διάβαζα προσφάτως ότι υπό την πίεση του κομμουνισμού είπαν αυτά τα πράγματα. Θέλει πολύ μελέτη το θέμα. Διότι μία πολιτική εξουσία άλλοτε αρνείται τέτοιες επαφές, άλλοτε τις υποστηρίζει για να επιτύχει τα κέρδη τα οποία προσδοκά. Αλλά δεν θα ασχοληθώ, γιατί πρέπει να μιλήσει ο πατήρ Αρσένιος. Στην εγκύκλειο του 1952 το Οικουμενικό Πατριαρχείο λέγει ότι δια της άχρητούδε συμμετοχής εις την πανχριστιανική κίνηση η Ορθόδοξος Εκκλησία εζήτησε κυρίως ή να γνωρίσει και μεταδώσει τις ετεροδόξεις των πλούτων της πίστεως, της λατρείας και της οργανώσεως αυτής και την θρησκευτική άμα και ασκητική αυτής πείραν, πληροφορηθεί δε και αυτή τας νέας μεθόδους και αντιλήψεις της εκκλησιαστικής ζωής και δράσεως αυτών, των ετεροδόξων δηλαδή. Επανέρχομαι στο ερώτημα.
μεταδώσαμε και μεταδίδουμε τον πλούτον της Ορθοδοξίας, που δεν είναι δικός μας. Είναι κληρονομιά της αρχαίας Ενωμένης Εκκλησίας που υπήρχε μέχρι το σχίσμα και στη Δύση, με όλες τις ανθρώπινες ατέλειες και αμαρτίες. Πόσοι με αυτά τα διαγγέλματα και αυτές τις κινήσεις γίνονται Ορθόδοξοι? Αυτό το πνεύμα το ξέρω αμέσως από Ρωμαιοκαθολικούς και Προτεστάντες. Το πνεύμα που κυριαρχεί είναι: δεν χρειάζεται. Ούτε εμείς μας λένε να γίνουμε Ορθόδοξοι, ούτε εσείς αιρετικοί. Έχουμε την Δευτέρα Βατικανή Σύνοδο, την οποία κατεξίωσε πέρα για πέρα ο μακαριστός Πατριάρχης Αθηναγόρας, ότι ο διάλογος της αγάπης συνεχίζεται μέσα στον διάλογο της πίστεως. Και διαλόγους αυροφροσύνης και φιλίας μιλούμε με έναν υποτονικό λόγο, και από την άλλη πλευρά δεν διαμαρτυρόμεθα, όπως για αυτό το οποίο ελέγχθη, ότι είμαστε ελληματικοί. Η Εκκλησία μας είναι ελληματική. Ο Ιωάννης Καρμύρης συμπληρώνει: η συμμετοχή των Ορθοδόξων και η συνεργασία έχει την έννοια κοινωνίας αγάπης και ουχή κοινωνίας εν τη δογματική διδασκαλία και της μυστηρίας. Η Δευτέρα Βατικανή Σύνοδος 1962-1965 είναι εκείνη η οποία καλλιέργησε το πνεύμα της μυστηριακής διακοινωνίας. Στον Άγιο Αντίπα, το εκκλησάκι της Οδοντιατρικής Σχολής στην Αθήνα, ήρθε κάποιος να κοινωνήσει. Διέγνωσα από τα χαρακτηριστικά του ότι δεν είναι Έλληνας ο άνθρωπος. Οπότε έσκυψα σιγά σιγά για να μην τον προσβάλλω και του λέω: είστε Ορθόδοξος? Μου μιλεί γερμανικά. Λέω: τι είστε? Λέει: είμαι Γερμανός, είμαι Ρωμαιοκαθολικός, Γερμανός. Και του λέγω: μα δεν ξέρετε ότι δεν μπορείτε να κοινωνείτε στην εκκλησία μας? Λέει: αυτό είχε ανοίξει ήδη. Το 1971 η ψηλή κορυφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας έλεγε σε εμάς τους Ορθοδόξους κληρικούς Γερμανίας και Ηνωμένων Πολιτειών 1971, μπορείτε ελεύθερα να δεχόσαστε στο Άγιο Ποτήριο όλους όσοι έρχονται χριστιανοί να κοινωνήσουν. Δηλαδή η μυστηριακή διακοινωνία, η οποία μας απασχολεί σήμερα, για κάποιους ήταν πράξης ήδη από το 1971 και προαυτού του έτους. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς προχωρούμε. Θέλουμε μια λεβεντιά, μια κεραιότητα. Κάνουμε αυτά τα βήματα, λένε, για να μην μείνουμε στον απομονωτισμό. Ως ένα σημείο το δεχόμαστε, μολονότι δεν είναι απομονωτισμός. Το έλεγα και στους κληρικούς σήμερα που με έκαμε την τιμή ο Σεβασμιότατος να μου αναθέσει ομιλία. Ο Χριστός μας εκήρυται και έλεγε ότι αν δεν πιείτε το αίμα μου και δεν φάτε το σώμα μου, δεν έχετε ζωή, δεν σώζεστε. Και άρχισαν οι Εβραίοι που τον άκουγαν να φεύγουν. Ανθρωποφάγοι θα γίνουμε? Αυτή η σκέψη σε επεκράτησε. Και ο Χριστός μας τους άφησε να φύγουν και γυρίζει στους Αποστόλους και λέει: μη και εμείς θέλετε υπάγει. Φύγετε κι εσείς. Τι να μας κάνει εμάς? Τι προσθέτω εγώ, ο Παπαγιώργης, ο αμαρτωλός των Ιησού Χριστών? Εγώ έχω ανάγκη τον Χριστό για τη σωτηρία μου και όχι ο Χριστός εμένα. Αν αρχίσει όμως να κυριαρχεί ένα ιδιοκτησιακό πνεύμα, μια ιδιοκτησιακή συνείδηση ότι η Εκκλησία είναι δική μας και εγώ είμαι μέτοχος ενός μεγάλου εργοστασιακού οργανισμού που λέγεται Ορθόδοξος Εκκλησία, ως έχουν κάποια υψηλή θέση, μιλώ για τον εαυτό μου, υψηλή θέση στην Εκκλησία, τότε διαχειρίζομαι τα πράγματα ερήμην του Ιησού Χριστού. Δεν είναι ο Χριστός πλέον εκείνος ο οποίος κατευθύνει, που θα μας πει: μη και εμείς θέλετε υπάγει. Φύγετε κι εσείς, αφού δεν με θέλετε. Θα φάτε το σώμα μου και θα πιείτε το αίμα μου. Αυτό μας λέγει και αυτό μας προτείνει ο Ιησούς Χριστός. Όταν κηρύττω για αυτό το θέμα, και στο Πανεπιστήμιο το έκανα αυτό και στις κατηχητικές συνάξεις, λέγω το εξής: πολλοί το θεωρούν ανθρωποφαγία, αφού είναι θεάνθρωπος ο Χριστός. Τρώμε την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού ενωμένη με την άκτιστη ενέργεια της θεότητός του. Είναι πράγματι ένα είδος ανθρωποφαγίας. Με ποιαν έννοια? Μας λέει ο Χριστός: τρώγεστε όλη μέρα. Ο ένας κατασπαράζει τον άλλον. Φάτε λοιπόν εμένα να ησυχάσετε. Αυτή είναι η Θεία Ευχαριστία. Τρώμε τον Χριστό για να μην τρώμε ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, προχωρώ προς το τέλος. Υπάρχουν όμως και υπεύθυνες φωνές μέσα στην οικουμενική κίνηση, όπως ο Θυατήρων Γερμανός Θρηνόπουλος, ήταν στη Χάλκη από τους συντάκτες
της εγκυκλίου του, της, του διαγγέλματος του 1920. Έγραφε, είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουν οι εκκλησίες ότι εκτός από την ενότητα, υπό την στενή της λέξεως έννοια, ακούστε όρη, υπάρχει και μια άλλη πιο περιεκτική έννοια της ενότητος, κατά την οποία όλοι όσοι παραδέχονται την θεμελιώδη διδασκαλία της Αποκαλύψεως του Θεού εν Χριστώ και αποδέχονται Αυτόν ως Σωτήρα και Κύριον, θα έπρεπε να θεωρούν ο ένας τον άλλον ως μέλη του ιδίου σώματος και όχι ως ξένος. Έχουμε λοιπόν την καθιέρωση της ευρυτέρας, της θεωρίας περί μιας ευρυτέρας ενότητος, η οποία αργότερα θα βρει στήριγμα στην λεγόμενη βαπτισματική θεολογία. Το βάπτισμα ως βάσης της ενότητος, αλλά το βάπτισμα εν τη Εκκλησία, μέσα στο σώμα του Χριστού, συμπάση της Αγίας. Αυτό είναι το βάπτισμα, που είναι του Χριστού και γίνεται εν Χριστώ. Όποιο άλλο βάπτισμα που δεν είναι βάπτισμα, γιατί δεν ξέρουμε και ελληνικά, έγραφε ένας προτεσταντίζων στην εποχή του, ο Βάμβας, ο νεόφυτος Βάμβας, Θεός χωρέστον, έλεγε το εξκληρικός, τον 19ο αιώνα, ένα επιτιμητικό γράμμα σε έναν Μπιούελ, Αμερικανό, προτεστάντη δηλαδή μισιονάριο, και του έλεγε το εξής, παραγνωρίζεται την έννοια του βαπτίσματος. Όταν ο Έλλην λέγει «βαπτίζω τα σχήρα», σημαίνει «τις βουτώ μέσα στο νερό». Ο θαμιστικός τύπος του ρήματος «βαπτίζω» είναι «βουτώ». Ό,τι λέμε με το «βουτώ» εννοούμε με το «βαπτίζω». Ο Χριστός είπε «βαπτίσατε». Δεν μας είπε «ραντίσατε», κάμετε ότι είναι βλασφημία κατά του Χριστού. Και τα κείμενα αυτά της Καινής Διαθήκης, πορευθέντες και λοιπά, βαπτίζοντες αυτούς, κανείς δεν βρέθηκε να τα αγνοήσει. Όχι, μεταφορικά, όχι, είναι ουσιώδες θέμα. Βαπτίζω σημαίνει βουτώ. Μου έλεγε ένας αγιορείτης την ευχή του να έχουμε ένα ταπεινό γεροντάκι που μόνο ο Θεός ξέρει και το όνομά του. Μετά το πτυχίο που ανέβηκα για πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, τον συνήντησα μαζί με άλλους και τον ρώτησα για το βάπτισμα. Λέω, γέροντα, πώς καταλαβαίνετε εσείς το βάπτισμα? Λέει, βουτώ μέσα στο νερό, πεθαίνω μέσα στο νερό για να αναστηθώ. Και του λέγω, γιατί το ακολουθείτε αυτό? Λέει, άκουσε να σου πω, παιδί μου, εάν ο Χριστός μου έλεγε να χορεύω, θα χόρευα. Αφού δεν μου λέει να χορεύω και μου λέει να βαπτίζομαι και να βαπτίζω, θα βαπτίζομαι και θα βαπτίζω. Αυτή η απόλυτη πίστη ως εμπιστοσύνη και αφιέρωση του ανθρώπου στον Θεό και το θέλημά του είναι η Ορθοδοξία. Εκείνος ο οποίος άσκησε σοβαρότατη κριτική κατά της πορείας του οικουμενισμού. Άλλο θέμα, οι επαφές και σχέσεις. Οι καλύτεροι μου φίλοι είναι στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και όχι μόνον, Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, με τους οποίους συνεχώς επικοινωνώ. Ξέρετε δε, το έλεγα και αυτό το πρωί, μας θαυμάζουν όταν έχουμε λεβεντιά. Όσο περισσότερο δουλικά φερόμεθα, μας χυχαίνονται. Αυτό συμβαίνει και στην πολιτική ζωή, αυτό συμβαίνει και στην εκκλησιαστική ζωή. Θαυμάζει ανδρός αρετήν και πολέμιος, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μια παροιμία για το Μέγα Βασίλειο. Θαυμάζανε τη λεβεντιά του, όπως ο Ουάλης, ο αρχιερετικός αυτοκράτορας, εθαύμαζε το Μέγα Βασίλειο. Οπότε λοιπόν, όταν μας βλέπουν αδυνάτους, προσπαθούντες να κερδίσουμε την εύνοιά τους, για οποιαδήποτε, με οποιαδήποτε ανταλλάγματα, μας ηχαίνονται οι συνομιλητές μας. Άλλο η σκληρότητα και απανθρωπία είναι μακριά από την ορθόδοξη συνείδηση και άλλο το να εφαρμόζουμε μια πολιτική την οποία αρνούνται και γελούν για αυτήν ακόμη και οι αντίπαλοί μας. Ας πω τη λέξη, ακόμη και εκείνοι με τους οποίους διαλεγόμεθα. Δύο λόγια μόνο από τον πατέρα Πόποβιτς, τον Όσιο δηλαδή, Ιουστίνο Πόποβιτς. Ο οικουμενισμός, λέει, είναι κοινό όνομα για τους ψευδοχριστιανούς, για τας ψευδοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδιά όλων των ευρωπαϊκών ουμανισμών, ανθρωπισμών, με επικεφαλής των παπισμών. Όλοι δε αυτοί οι ψευδοχριστιανισμοί, βλέπετε, δεν κατηγορεί τους ανθρώπους. Τα συστήματα χριστιανικότητος κατηγορεί. Όλοι αυτοί οι ψευδοχριστιανισμοί, όλε εψευδοεκκλησίε δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αίρεση, παραπλεύρος εις την άλλην αίρεση. Το κοινό ευαγγελικών όνοματων είναι η πανέρεση. Και καταλήγει, διερωτάται λοιπόν κανείς,
ή το άραγε απαραίτητον η Ορθόδοξος Εκκλησία αυτό το πανάχραντον θεανθρώπινο σώμα και οργανισμός του θεανθρώπου Χριστού να ταπεινωθεί τόσον τερατωδώς, ώστε οι αντιπρόσωποι της θεολόγοι, ακόμη και ιεράρχε, να επιζητούν την οργανική μετοχή και συμπερίληψη εις το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αλίμονον, ανήκουστος προδοσία. Εκείνο το οποίο με θλίβει τώρα στα γεράματα περισσότερο, είναι, αγαπητοί μου αδερφοί, το εξής. Δεν χρησιμοποιούμε την γλώσσα της αλήθειας. Μας λένε για να μην απομονωθούμε. Ας το πούν. Υπόσχονται όμως κάποιοι ότι όχι δε μόνο δεν προδίδεται η Ορθοδοξία, αλλά θα βοηθήσουμε τους ετεροδόξους να γνωρίσουν καλύτερα την Ορθοδοξία. Μιλώ για τον εαυτό μου και μόνον. Αλίμονο αν περιμένουν οι δυτικοί συνομιλητές μας να γνωρίσουν την Ορθοδοξία στον αμαρτωλό Παπαγιώργη, στον Μέγα Βασίλειο, στον Γρηγόριο τον Παλαμά, στον Φώτιο, στον Μάρκο τον Ευγενικό. Εκεί θα γνωρίσουν την Ορθοδοξία. Την Ορθοδοξία της Λεβαντιάς και της Αιμονής εις την ορθή πίστη. Αν μπορούσα να πω την ακροτελεύθιος λόγος, και θα το πω γιατί καταχράστηκα το χρόνο, η κάφηση και ο αυτοθαυμασμός των οικουμενιστών μας για μια δήθεν νέα εποχή που ανοίχθηκε με τις πατριαρχικές εγκυκλίους των ετών 1902 και 1920 δεν δικαιώνονται δυστυχώς. Γιατί αυτό που κατορθώσαμε είναι να νομιμοποιήσουμε τις αιρέσεις και τα σχίσματα και να συμφύρεται η Ορθοδοξία, όχι η δική μου που δεν υπάρχει, αλλά η Ορθοδοξία των Αγίων μας να συμφύρεται με την αιρετική πλάνη. Τα υπόλοιπα τα αφήνω για να συναγάγετε εσείς μόνοι τα συμπεράσματά σας. Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Γεώργιο για την ιστορική αναδρομή από το σχίσμα μέχρι τις μέρες μας και τις θέσεις τις οποίες εξέθεσε. Να καλωσορίσουμε τον Σεβασμιώδη Μητροπολίτη μας, τον κύριο Γεώργιο, και να τον παρακαλέσω να έρθει να δώσει ένα αναμνηστικό στον πατέρα Γεώργιο, που αποτελείται από δύο λιμονάρια του Μητροπολίτου Κύτρου Παρθενίου Βαρδάκα. Το ένα είναι θρησκεία και φιλοσοφία, το δεύτερο είναι απολογητική κατά του προτεσταντισμού, επίκαιρο θέμα, και ένα τόμο του Ανατολικού Ορθόδοξου Μοναχισμού. Σεβασμιότατε, κύριε πρόεδρε, παρακαλώ. Θα σηκωθώ και θα φύγω? Όχι, όχι, θα κάτσω. Γιατί να τον κουράσουμε δύο φορές, μας δίδει μετά και στους δύο. Θα είναι ευλογημένο. Πιστεύω να συμφωνείτε. Ξέρεις, εμείς οι δάσκαλοι έχουμε τη μεθοδολογία τη δική μας. Να είναι ευλογημένο. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη, ο οποίος θα παρουσιάσει το θέμα «Κριτική στα δημοσιευμένα κείμενα της Συνόδου», χρησιμοποιώντας ως βοήθημα τις απόψεις δύο Μητροπολιτών, του Λεμεσού του Αθανασίου και του Ιεροθέου Βλάχου, καθώς και του Γιώργου Καλεγκίδη, του Θεολόγου. Ο πατήρ Αρσένιος γεννήθηκε στην Κοζάνη, είναι πτυχιούχος φιλοσοφικής και θεολογικής σχολής του ΑΠΗ Θήτα και διδάκτορ θεολογίας του ΑΠΗ Θήτα. Αφού εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης, αρχικά στη φιλοσοφική και μετά στη θεολογική σχολή του ΑΠΗ Θήτα, το 1987 ακολούθησε την οδό του μοναχισμού και εγκατοβιώνει στην Ιερά Μονή του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Το 1991 ορίστηκε εντεταλμένος της Ιεράς Μητροπόλεως Κασανδρίας για θέματα επί των αιρέσεων. Έχει λάβει μέρος από τότε μέχρι σήμερα σε όλες τις πανορθόδοξες συνδιασκέψεις που συγκαλούνται ετησίως για την αντιμετώπιση των αιρέσεων, σε πολλές αυτές ως εισηγητής. Έχει γράψει πλήθος βιβλίων και άρθρων για τα θέματα αυτά και έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ομιλίες και ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Ο πατήρ Αρσένιος είναι αντιπρόεδρος του Πνευματικού Συμβουλίου της Πανελληνίου Ένωσης Γονέων, που είχε ιδρύσει ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος για την αντιμετώπιση των αιρέσεων. Επίσης, είναι πρόεδρος του Πνευματικού Συμβουλίου της Αντιστοίχου Ενώσεως στη Βόρεια Ελλάδα με τίτλο «Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ελλάδος». Είναι σύμβουλος εκδόσεως του περιοδικού «Παρακαταθήκη», που στοχεύει στη διατήρηση και προβολή της ελληνοορθόδοξης παραδόξεώς μας. Πατέρα Αρσένιε, έχετε το λόγο. Σεβασμιότατε, Άγιε Καθηγούμενε της Ιεράς Μονής του Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπου, σεβαστοί πατέρες, Άγιε Πρωτοσύγγελε, κύριε Πρόεδρε της Σχολής Γονέων, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, το θέμα το ακούσατε, της δικής μου εισηγήσεως. Θα ήθελα να κάνω μία μικρή ιστορική εισαγωγή
Για όσους δεν τα ξέρουν και ίσως περισσότεροι δεν τα ξέρουν, η υπόθεση της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία θα συγκληθεί πρώτα ο Θεός από 16 έως 27 Ιουνίου τώρα το 2016 στην Θεολογική Ακαδημία στο Κολυμπάρι της Κρήτης, είναι μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε πριν από αρκετές δεκαετίες, πριν από τουλάχιστον 40 χρόνια, μάλλον 50 χρόνια, η προετοιμασία αυτής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Στην τελευταία συνάντηση που έγινε των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Σαμπεζί, στο κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Σαμπεζί της Ελβετίας, αποφασίστηκε τελικώς ο τόπος και ο χρόνος και αποφασίστηκε η θεματολογία, η οποία είναι αυτή που θα σας διαβάσω. Είναι 5 τα θέματα, έχουν ετοιμαστεί τα κείμενα τα οποία θα πάνε στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Το ένα είναι η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εντός συγχρόνου κόσμου. Ένα αρκετά εκτενές κείμενο, το οποίο δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Το δεύτερο είναι το αυτόνομον και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού, επίσης χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το τρίτο είναι η σπουδαιότητα της νηστείας και η τήρηση αυτής σήμερον, επίσης χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το τέταρτο είναι το μυστήριο του γάμου και τα κολλήματα αυτού. Επ' αυτού έχει κάποια παρατήρηση ο καθηγητής Τσελεγκίδης, αλλά είναι, νομίζω, δεν είναι κάτι το ουσιώδες ώστε να εγείρεται αμφισβήτηση αυτού του κειμένου. Το πέμπτο κείμενο, το οποίο θα συζητηθεί επίσης, είναι αυτό το οποίο δυστυχώς έχει σημεία τα οποία αποτελούν φοβούμε αγκάθια και ήδη, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, έχουν δημοσιευθεί επ' αυτών κριτικές παρατηρήσεις και σοβαρές επιφυλάξεις από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, τον κύριο Ιερόθεο, δύο επιστολές προς τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Έχει δημοσιευθεί μία παρομοία επιστολή του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κύριου Αθανασίου, προς τη Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου. Επίσης έχουν προηγηθεί λίγο νωρίτερα ανάλογα κείμενα σοβαρών επιφυλάξεων, αλλά πριν από την δημοσιοποίηση των κειμένων που σας ανέφερα, του Μητροπολίτου Γλυφάδας και λίγο παλαιότερα ακόμη άλλων επισκόπων όπως του Μητροπολίτου Πειραιός, κυρίου Σεραφείμ. Πάντως η κριτική εστιάζεται κυρίως στο πέμπτο κείμενο, του οποίου τίτλος είναι «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικών κόσμων». Με πολύ αγάπη πρώτα-πρώτα προς την αλήθεια και με πολύ σεβασμό, χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι ο Σεβασμιότατος εδώ και θα παρακαλέσω να μεταφέρει τη φωνή της αγωνίας μας για τα προβληματικά σημεία του κειμένου αυτού, να τη μεταφέρει στην έκτακτη σύνοδο της Ιεραρχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Μαρτίου. Θα χρησιμοποιήσω για να σας παρουσιάσω το θέμα βασικά σημεία των κειμένων που ήδη σας ανέφερα, των Μητροπολιτών Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Λεμεσού, Γλυφάδας, όπως επίσης και τις πολύ σημαντικές παρατηρήσεις σε δύο επιστολές που έστειλε σε όλους τους αρχιερείς ο καθηγητής της Δογματικής στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο γνωστός καθηγητής κύριος Δημήτριος Τσελεγκίδης. Να πω ότι οι ενστάσεις και οι επιφυλάξεις είναι κυρίως δυο λογιών. Είναι αυτές που έχουν σχέση με τη διαδικασία
και είναι και οι άλλες οι πιο σημαντικές που έχουν σχέση με την ουσία του θέματος. Τι εννοώ? Οι ενστάσεις επί της διαδικασίας είναι κυρίως το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρό έλλειμμα συνοδικότητος σε αυτή την ιστορία και θα σας πω τι εννοώ. Θα σας διαβάσω απόσπασμα από την μία επιστολή του Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου, ο οποίος λέγει ότι εν αγνία των ιεραρχών προωθήθηκαν τα κείμενα για να συζητηθούν και να εγκριθούν από την Πανορθόδοξη Σύνοδο που θα γίνει στην Κρήτη. Είναι θετικό το γεγονός ότι η απόφαση για κάθε κείμενο θα πρέπει να είναι ομόφωνη. Σε περίπτωση που έστω και μία Ορθόδοξη Εκκλησία διαφωνεί, το κείμενο αυτό δεν προχωρεί. Οι αποφάσεις, βέβαια, η κάθε Εκκλησία θα έχει μία ψήφο, αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο έχει ασκηθεί κριτική και θα το δούμε, και η ψήφος της κάθε μίας Ορθοδόξου Εκκλησίας θα εξάγεται, θα συνάγεται από την πλειοψηφία των 24 επισκόπων που θα εκπροσωπούν την Εκκλησία. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ναυπάκτου στην επιστολή του προς τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο και την Διαρκή Ερασύνοδο με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου, τώρα του 2016, πριν από ένα μήνα. Λέει λοιπόν, παραλείπω μερικά στην αρχή και έρχομαι στα ουσιώδη. Ως μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου εζήτησα το Δεκέμβριο του 2015 να μας δοθούν τα κείμενα και μας εδόθησαν τον Ιανουάριο του 2016, δηλαδή πριν από ένα μήνα. Επ' αυτού να σημειώσουμε ότι ήταν η επιμονή κάποιων εκκλησιών στο Σαμπεζί τον Ιανουάριο, τέλος Ιανουαρίου του 2016, τώρα πριν από ένα μήνα, ώστε να δοθούν τα κείμενα στη δημοσιότητα, διότι μέχρι τώρα δεν είχαν δοθεί και πιθανόν δεν θα εδίδονται στη δημοσιότητα τα κείμενα εάν δεν υπήρχε αυτή η επιμονή από κάποιες εκκλησίες. Είναι πολύ θετικό το ότι εδόθησαν έστω και τώρα τα κείμενα. Συνεχίζω. Λέγει ο Άγιος Ναυπάκτου, στη συνέχεια μελέτησα τα τελικά κείμενα σε συνδυασμό με τα κείμενα που είχαν καταρτιστεί από τις 4 προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις και διεπίστωσα ότι υπάρχουν διαφορές λόγω των αναθεωρήσεων των κειμένων και των συμπτύξεων. Να σας πω ότι αυτές οι 4 προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις απέχουν πολλά χρόνια η μία από την άλλη και δεκαετία και πλέον. Συνεχίζω ο Άγιος Ναυπάκτου. Κατόπιν τούτων αναφύονται διάφορα ερωτήματα. Πρώτον, ποια διαρκής Ιερά Σύνοδος ενέκρινε τις αναθεωρήσεις των συγκεκριμένων κειμένων των προσυνοδικών πανορθοδόξων διασκέψεων. Δεύτερον, ποια διαρκής Ιερά Σύνοδος δις συντομογραφικά ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά και τι παρατηρήσεις έκανε. Τρίτον, ποιοι και πόσοι αρχιερείς εγνώριζαν τα σημεία που αναθεωρήθηκαν. Τέταρτον, γιατί δεν ετέθησαν προς έγκριση, αυτό είναι το πιο σημαντικό, από την ιεραρχία τα κείμενα αυτά και παρεπέμφθησαν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο εν αγνία των ιεραρχών. Πέμπτον, πόσοι αρχιερείς εγνώριζαν τα αναθεωρημένα κείμενα εκτός από εμάς τους συνοδικούς Μητροπολίτες οι οποίοι προσφάτως ελάβαμε γνώση αυτών, τώρα στη τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Αφού εντωμεταξύ εγκρίθηκαν από τους αντιπροσώπους των αυτοκεφάλων εκκλησιών και εστάλησαν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Και συνεχίζει, μακαριότατε τα ερωτήματα που θέτω είναι σοβαρά και χρήζουν απαντήσεων, οι οποίες απαντήσεις πρέπει να αποσταλούν σε όλους τους αρχιερείς της Εκκλησίας μας, γιατί δεν μπορεί η παρούσα διαρκής Ιερά Σύνοδος να αναλάβει μια τέτοια μεγάλη ευθύνη. Όπως γνωρίζω επαρκώς, διακρίνεστε από υψίστη συνείδηση εκκλησιαστικότητος και δημοκρατικότητος και δεν επιθυμείτε να περάσουν τέτοια σοβαρά θέματα εν κρυπτό και παραβίστο. Ιδιαίτερος
Αλλά αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πάμε σε άλλο θέμα, θα το πούμε μετά. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε από αυτά, τα οποία τα επισημαίνει στην επιστολή του και ο Άγιος Λεμεσού και ο καθηγητής της Ελεγγύδης, εδώ έχουμε ένα σοβαρό έλλειμμα συνοδικότητος. Και βέβαια, προχωρώντας αυτή την κριτική, θα ρωτούσε κάποιος ότι εάν και από ποια πανορθόδοξη, εάν και ποια πανορθόδοξη απόρριχε, διότι συνήθως λέγεται από τη Γραμματεία για την πραγματοποίηση της Μεγάλης Συνόδου ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται και αποφασίζονται είναι κατοχυρωμένα με πανορθόδοξες αποφάσεις. Έχει σωστά παρατηρηθεί. Ποια πανορθόδοξη απόφαση υπάρχει για συμπροσευχές και εν μέρη συλλήτουργα τα οποία γίνονται? Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας δεν είναι τα κείμενα των διαλόγων και οι αποφάσεις που παίρνονται και οι συμφωνίες που γίνονται εκεί, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημά μας με τους λεγόμενους διαλόγους είναι ότι πλέον έχουμε διολιστήσει εδώ και δεκαετίες σε έναν συγκριτιστικό οικουμενισμό, σε μία ρωσική σαλάτα δηλαδή, η οποία νομιμοποιεί τις ομολογίες των παπικών, προτεσταντών, μονοφυσιτών ως κανονικές εκκλησίες και προχωρούμε σε συμπροσευχές και εν μέρη συλλήτουργα με αυτούς τους ανθρώπους, τα συλλήτουργα τα εν μέρη που δεν είναι ολοκληρωμένα δηλαδή, γιατί αλίμονο αν ήταν ολοκληρωμένα θα είχαμε φτάσει στο κοινό ποτήριο. Βάσει ποιων πανορθοδόξων αποφάσεων γίνονται αυτά? Δεν υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις. Και όλες οι αποφάσεις στις συνοδικές, στις προσυνοδικές επιτροπές ελαμβάνονται ad referendum προς τις κατατόπους ιερές συνόδους των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά όπως φαίνεται από τα κείμενα αυτά των επισκόπων και του καθηγητού της Ελεγγύδη, αλλά και από άλλες κριτικές που έχουμε από άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως της Σερβίας, της Βουλγαρίας και άλλων, δεν, το έλλειμμα συνοδικότητος ή το γενικό δεν ήταν μόνο στην περίπτωση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έλλειψε ενημερώσεις δηλαδή των συνοδικών, όλων των αρχιερέων, όχι μόνο των συνοδικών, αλλά ούτε καν των συνοδικών. Επίσης, το δεύτερο θέμα που έχει σχέση με ελλείμματα και ενστάσεις επί της διαδικασίας είναι αυτό το οποίο έχει επισημανθεί από όλους, ότι αποτελεί καινοφανή πρακτική. Αυτό το οποίο απεφάσισε η Γραμματεία για την πραγματοποίηση της Συνόδου, ότι κάθε Ορθόδοξη Εκκλησία θα εκπροσωπηθεί από 24 μόνον αρχιερείς. Αυτό δεν έγινε ποτέ και σε καμία σύνοδο οικουμενική. Τώρα η παρούσα παρουσιάζεται όχι ως οικουμενική, αλλά ως Αγία και Μεγάλη. Επί αυτού του σημείου, μια και το ανέφερα, έχει επισημανθεί το εξής, ότι εάν παρουσιαζόταν ως οικουμενική παρούσα σύνοδος, θα έπρεπε να επικυρώσει τις προαυτές συνόδους. Και όπως έχει ζητήσει κυρίως η Σερβική Ορθόδοξος Εκκλησία, ήδη ο πατήρ Γεώργιος διάβασε κάτι από τον Άγιο Ιωστίνο Πόποβιτς, αλλά εγώ θα σας διαβάσω και άλλα αποσπάσματα από επιστολή της Συνόδου της Σερβικής Εκκλησίας προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου ζητούν να αναγνωριστούν ως οικουμενικές οι σύνοδοι 8η επί Μεγάλου Φωτίου τον 9ο αιώνα και ως ενάτη επί των ημερών του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κατά τον 14ο αιώνα. Εάν λοιπόν ανεγνωρίζονται ως οικουμενικές αυτές οι σύνοδοι, τότε ρητός θα κατεδικάζεται ο παπισμός ως αίρεση. Και άρα λοιπόν έχει επισημανθεί αυτό από σοβαρούς θεολόγους που ασκούν κριτική σε όλες αυτές τις διαδικασίες, ότι επίτηδες δεν ονομάστηκε οικουμενική για να μην χρειαστεί να επικυρώσει τις προηγούμενες,
Βεβαίως θα πει κάποιος ότι από πού και ως πού η Οικουμενική, η 8η και η 9η, αλλά επ' αυτού θα μπορούσε να γίνει μία συζήτηση που δεν είναι του παρόντος. Πάντως η αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας μας εκφραζομένη δια των Αγίων Πατέρων είναι ότι οι δύο προαναφερθείς σύνοδοι, η Επιφωτίου Μεγάλου και επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, για την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία μας μέχρι τώρα θεωρούνται ότι έχουν κύρος Οικουμενικής Συνόδου. Ας έρθω στο θέμα των 24 επισκόπων που θα εκπροσωπήσουν κάθε εκκλησία. Λέγει ο Άγιος Γλυφάδας τα εξής: «Η έκτη απορία μου είναι για ποιο λόγο αποφασίστηκε ότι κάθε αυτοκέφαλη εκκλησία θα εκπροσωπείται από 24 επισκόπους το πολύ σύν τον προκαθήμενό της και ότι κάθε εκκλησία θα διαθέτει μόνο μία ψήφο. Σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση και τα διαχρονικά πρότυπα των Ορθοδόξων Συνόδων, η συμμετοχή απάντων των Ορθοδόξων Επισκόπων θεωρείται απολύτως αδύρυτη ανάγκη για τη σύγκληση μιας Πανορθοδόξου Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και όχι μόνο η επιλογή 24 επισκόπων το πολύ σύν τον προκαθήμενο». Παρέλκει βεβαίως να τονιστεί, συνεχίζει ο Άγιος Γλυφάδας, το γεγονός ότι στις Ορθόδοξες Συνόδους εκτός των Επισκόπων συμμετείχαν και κληρικοί κατωτέρων βαθμίδων όπως καθηγούμενοι, αρχιμανδρίτες, ιερείς, μοναχοί, καθώς επίσης και ο πιστός λαός. Αυτά λέγει ο Άγιος Γλυφάδας και αυτό το σημείο το επισημαίνουν και όλοι οι υπόλοιποι που ανέφερα, Άγιος Ναυπάκτου, Άγιος Λεμεσού και ο καθηγητής της Ελεγγύδης από τα μέχρι στιγμής κείμενα, και πιστεύω ότι θα εμφανιστούν και άλλα κείμενα κριτικής καθώς προχωρούμε. Βεβαίως ένα θέμα σημαντικό με το οποίο θα ασχοληθεί η Σύνοδος της Ιεραρχίας 9 με 11 Μαρτίου είναι το πώς θα επιλεγούν αυτοί οι 24. Είναι δηλαδή το θέμα αρχής. Γιατί να είναι 24 και να μην είναι όλοι? Ποτέ δεν υπήρχε αυτός ο περιορισμός σε καμία σύνοδο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα που είπαν να είναι 24, πώς θα επιλεγούν αυτοί οι 24? Αυτό είναι ένα επίσης σοβαρό θέμα. Θα επιλεγούν με εκδήλωση προτιμήσεως, θα επιλεγούν διακληρώσεως? Αυτό ίσως θα ήταν το πιο έτσι, δίκαιο. Ή θα επιλεγούν με κάποιο άλλο κριτήριο? Μαθαίνω ότι κατά πάσα πιθανότητα οι 24 θα είναι η σύνθεση των δύο συνόδων της παρούσης και της επομένης, δηλαδή οι 12 συνοδικοί της παρούσης, συνθέσεως της διαρκούς, και οι 12 της επομένης, σύν τον Αρχιεπίσκοπο, αυτή θα είναι 24, αλλά είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί η Σύνοδος η έκτακτη της Ιεραρχίας, η οποία βεβαίως καλώς και ήταν απαραίτητο και αναμενόμενο ότι θα συνεκαλείτο για να ασχοληθεί και με τα θέματα της διαδικασίας όπως αυτό που σας ανέφερα, αλλά και με τα θέματα της ουσίας πολλομάλλων, ώστε να δώσει την στάση και τη γραμμή την οποία θα ακολουθήσει η ομάδα των αρχιερέων με τον Αρχιεπίσκοπο που θα πάει στη Σύνοδο. Και βέβαια ένα θέμα το οποίο ανέκυψε και προβλημάτισε πολλούς ήταν η απουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου από την προσυνοδική διάσκεψη των προκαθημένων στο Ζαμπεζί της Ελβετίας τον Ιανουάριο τώρα του 2016. Καταρχήν ελέγχθη ότι ήσαν προσωπικοί λόγοι, μετά όμως ο Αρχιεπίσκοπος κατέθεσε σφραγισμένη επιστολή στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο του Φεβρουαρίου και είπε ότι ο πραγματικός λόγος που δεν πήγε ήταν το γεγονός ότι ενέργειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου απειλούν την ενότητα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτή η πολύ σοβαρή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, καταγγελία βέβαια θα πρέπει να απασχολήσει νομίζω την Σύνοδο την έκτακτη της Ιεραρχίας, ώστε να δούμε τι ακριβώς γίνεται και ποια πρέπει να είναι η στάση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Άρα είναι ένα θέμα το εάν ο Αρχιεπίσκοπος θα μετάσχει. Δεν ξέρω, δεν έχω χάρισμα προφητικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα λέγω για να σας δείξω ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά και στη διαδικασία και στην ουσία της Συνόδου. Τώρα,
για το θέμα το πιο ουσιαστικό στο οποίο έχει ασκηθεί κριτική, είναι αυτό το οποίο λέγει ο καθηγητής Τσελιγκίδης, ότι επιδιώκεται συνοδική κατοχήρωση του συγκριτιστικού οικουμενισμού με την παρούσα πανορθόδοξη σύνοδο. Ο συγκριτισμός, το κρίμε ήτα, συγγενής η λέξη κράμα, είναι μία θεωρία που λέγει, έτσι να το πω απλά, ότι όλοι οι δρόμοι, όλες οι χριστιανικές ομολογίες έχουν την αξία τους και ό,τι και να διαλέξει κανείς, καλό είναι. Αυτό βέβαια ο συγκριτισμός, ο διαχριστιανικός, ο οικουμενισμός, ο διαχριστιανισμός, ο διαχριστιανικός οικουμενισμός διευρυνόμενος μας δίδει τον διαθρησκειακό οικουμενισμό, που λέγει ότι, το διατύπωσε προσφάτως ο Πάπας Φραγκίσκος, ότι όλες οι θρησκείες είναι καλές. Αυτό αποτελεί βασικό δόγμα της λεγόμενης νέας εποχής του Ιδροχώου, ότι όλες οι θρησκείες, όλες οι πίστες είναι δρόμοι που οδηγούν στο Θεό και δεν πρέπει κανείς να εκφέρει αξιολογικές κρίσεις, όπως έλεγε ο πρώην βοηθός γραμματέας του ΟΗΕ, ο Ρόμπερτ Μίλλερ, γνωστός νεοεποχήτης. Δεν πρέπει, λέει, να εκφέρουμε κρίσεις, ποια θρησκεία είναι σωστή και ποια είναι λάθος. Εξάλλου και 200 χρόνια να ζούσαμε, λέει, δεν θα μας έφταναν για να εξετάσουμε όλες τις θρησκείες και να δούμε ποια είναι σωστή και ποια όχι. Όλες είναι καλές. Είναι σαν δρόμοι που ξεκινούν από τη βάση ενός βουνού και συναντώνται από κοινού στην κορυφή. Όλες οι θρησκείες και όλες οι πίστες. Αυτή λοιπόν η θεωρία, η καταφανέστατα αντιευαγγελική και αντιχριστιανική του συγκριτιστικού οικουμενισμού, όπως καταγγέλει ο καθηγητής Τσελιγκίδης, επιδιώκεται να λάβει συνοδική κατοχήρωση από την παρούσα σύνοδο. Η καταγγελία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ήδη όλα αυτά τα οποία γίνονται τα τελευταία 50 χρόνια μετά τη συνάντηση κυρίως του τότε Πατριάρχου Αθηναγόρα με τον τότε Πάπα στα Ιεροσόλυμα, γεγονός που γιορτάστηκε ως επαιτειακό πέρσι το Μάιο, ήδη από τότε αυτά τα οποία γίνονται βασίζονται στις καινοφανείς και αντιπατερικές διδασκαλίες της λεγόμενης βαπτισματικής θεολογίας, της λεγόμενης θεωρίας των κλάδων, των αδελφών εκκλησιών και των δύο πνευμόνων. Τι σημαίνουν αυτά με πολύ απλά λόγια? Βαπτισματική θεολογία πάνω να πει ότι ανεξάρτητα σε ποια ομολογία ανήκει ένας χριστιανός, εφόσον έχει βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, όλοι όσοι έχουν βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, Ορθόδοξοι, Παπικοί, Προτεστάντες, Μονοφυσίτες, όλοι ανήκουν σε μία αόρατη εκκλησία. Η θεωρία των κλάδων λέγει ότι όλες οι ομολογίες οι χριστιανικές είναι σαν κλαδιά ενός δέντρου που τρέφονται από τις ρίζες αυτού του δέντρου και άρα είναι νόμιμες και εκπροσωπήσεις αυτού του χριστιανισμού. Η θεωρία των δύο πνευμόνων λέει ότι κάπως το περιορίζει, διότι οι δύο πνεύμονες είναι η Ορθοδοξία και ο Παπισμός. Δεν χρησιμοποιώ επίτηδες τον όρο Ρωμαιοκαθολική και Ρωμαιοκαθολικισμός, επειδή τα έχει πει ο Παπαγιώργης εδώ πέρα και ο δάσκαλός μας ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης, δεν πρέπει να χαρίζουμε στους παπικούς ούτε τον όρο του καθολικού, διότι καθολική εκκλησία είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι, όπως λέμε στο σύμβολο της πίστεως, ούτε και τον τίτλο του Ρωμαίου, διότι Ρωμινοί είμαστε εμείς. Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις και λοιπά. Άρα λοιπόν ούτε Ρωμαίοι ούτε Καθολικοί αλλά Παπικοί. Das Papstum είναι όρος εξάλλου και από τους ίδιους καθιερωμένος, άρα λοιπόν μιλούμε περί παπικών. Η θεωρία λοιπόν των δύο πνευμόνων, της βαπτισματικής θεολογίας, των αδελφών εκκλησιών, το ακούμε πολύ συχνά ότι ο Πάπας είναι αδελφός και αγιότατος και επίσκοπος της Πρεσβυτέρας Ρώμης κλπ. Όλα αυτά λοιπόν είναι εκφράσεις του
δια χριστιανικού οικουμενισμού, ο οποίος σύμφωνα με την διαπίστωση, καταγγελία, κριτική, Τσελεγκίδη, αλλά και των επισκόπων, πάει για να νομιμοποιηθεί και να πάρει πανορθόδοξη έγκριση και βούλα, σφραγίδα από την Σύνοδο, την Αγία και Μεγάλη, τον Ιούνιο στην Κρήτη. Το ερώτημα είναι το οποίο πολλάκι θέτουμε και απάντηση δεν παίρνουμε από τους εκπροσώπους αυτών των θεωριών, τους παρουσιαζομένους ως μεταπατερικούς θεολόγους και λοιπά, μοντέρνους, προοδευτικούς, εντός εισαγωγικών όλα αυτά, πολλών εισαγωγικών, δεν μας λένε, τους ερωτούμε, πείτε μας έστω και έναν Άγιο της Εκκλησίας, ο οποίος να είπε αυτά τα οποία λέτε εσείς σήμερα, από τους παλαιότερους ή τους νεοτέρους, από τον Μέγα Βασίλειο μέχρι τον Άγιο Παΐσιο. Δεν υπάρχει ουδέ εις Άγιος, Σύνοδος, κείμενα πατερικά, τα οποία να είπαν αυτά τα οποία λένε οι μοντερνίζοντες και νεωτερίζοντες θεολόγοι, εκπροσωπούντες τη βαπτισματική θεολογία, θεωρία των κλάδων, αδελφών εκκλησιών, δύο πνευμόνων κλπ. Και όπως έχει επισημάνει εδώ και 20 χρόνια και πλέον ο μακαριστός καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου, ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης, λέγει «Εμείς είμεθα σοφότεροι ή αγιότεροι των πατέρων και κάνουμε αυτές τις καινοτομίες». Λοιπόν, άρα εάν νομίζουν ότι είναι σοφότεροι και αγιότεροι των πατέρων, τότε, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε ούτε σοφότεροι ούτε αγιότεροι. Τώρα το θέμα της συνοδικότητος είναι ένα σπουδαίο θέμα εκκλησιολογικό, για το οποίο θα ήθελα να σας διαβάσω την παράγραφο από την επιστολή προς την Διαρκή Ιερασύνοδο του Μητροπολίτου Ναυπάκτου, του κυρίου Ιεροθέου. Λοιπόν, το απόσπασμα είναι το εξής. Δεν είναι το Αγίου Ναυπάκτου, είναι του καθηγητού Τσελεγκίδη, γι' αυτό και δεν το βρίσκα. Λέγει ο καθηγητής, τελειώνοντας την επιστολή του προς το Μακαριότατο και τους σεβασμιωτάτους αρχιερείς. Στα δογματικά θέματα, ως γνωστόν, η αλήθεια δεν ευρίσκεται στην πλειονοψηφία των συνοδικών αρχιερέων. Αυτά τα λέγει διότι στο κείμενο αυτό, το επίμαχο, υπάρχει το άρθρο 22, το οποίο είναι το πλέον επίμαχον και λέγει τα εξής, σας τα διαβάζω, από εκεί παίρνει αφορμή ο καθηγητής για να πει αυτά που λέγει. Η Ορθόδοξος Εκκλησία θεωρεί καταδικαστέαν πάσαν διάσπασιν της ενότητος της Εκκλησίας υπό ατόμων ή ομάδων επί προφάση τηρήσεως ή δήθεν προασπίσεως της γνησίας Ορθοδοξίας. Ως μαρτυρεί η όλη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η διατήρηση της γνησίας Ορθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνον δια του συνοδικού συστήματος, το οποίο ανέκαθεν εν τη Εκκλησία απαιτέλει των αρμόδιων και έσχατων κριτήν περί των θεμάτων πίστεως. Αυτά καταρχήν φαίνονται πολύ σωστά, αλλά εάν τα δει κανείς με ένα μάτι έτσι πιο κριτικό και πιο πατερικό, λέγει αυτά τα οποία σας διαβάζω από την επιστολή της Ελεγκίδη. Στα δογματικά θέματα, ως γνωστόν, η αλήθεια δεν βρίσκεται στην πλειονοψηφία των συνοδικών αρχιερέων. Η αλήθεια καθεαυτήν είναι πλειοψηφική, γιατί στην Εκκλησία η αλήθεια είναι υποστατική πραγματικότητα. Γι' αυτό και όσοι διαφωνούν με αυτήν αποκόπτονται από την Εκκλησία, αφού καθερούνται και αφορίζονται κατά περίπτωση. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, συνεχίζει ο καθηγητής, δεν επιτρέπεται να αφήσει σε κατώτερα συνοδικά σώματα το εξαιρετικά σοβαρό θέμα της ενδεχόμενης διαφωνίας των μειοψηφούντων επισκόπων σε δογματικά θέματα. Επιβάλλεται ως ανώτατο συνοδικό σώμα να επιληφθεί αυτού του θέματος άμεσα, γιατί διαφορετικά υπάρχει ορατός ο κίνδυνος του σχίσματος στην Εκκλησία τη στιγμή ακριβώς που η μεγάλη αυτή σύνοδος φιλοδοξεί να επαναβεβαιώσει την ορατή ενότητα της Εκκλησίας μας. Να τα κάνω λίγο πιο λιανά αυτά. Είπαμε ότι η κάθε Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μία ψήφο. Πώς θα βγαίνει αυτή η ψήφος? Πλειοψηφικά, από τους 24, εάν ψηφίσουν οι 13 υπέρ,
θεωρείται θετική η ψήφος της Εκκλησίας. Οι υπόλοιποι όμως 12, οι οποίοι ψήφισαν αρνητικά, αυτό λέγει το κείμενο, το επίμαχο, ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επαφείται στην κρίση της Εκκλησίας, η οποία είχε αυτή την σύνθεση ναι και όχι εντός των κόλπων της. Καταλαβαίνετε, αυτό ποτέ δεν συνέβη στις συνόδους. Εκεί πέρα, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τα θέματα προσεγγίζονταν και υπήρχαν τα επιχειρήματα και λοιπά. Τώρα με το να αφήνει η σύνοδος την επίλυση των διαφωνιών που αναφύονται στους κόλπους της κάθε εκκλησίας στην ίδια την εκκλησία, αυτό κατά τον καθηγητή δημιουργεί τις προϋποθέσεις ακόμη και σχίσματος μέσα σε κάποιες εκκλησίες. Διαβάζω επίσης μία σημαντική παρέμβαση του θεολόγου του κυρίου Γιάννη Τάτσι, ο οποίος ασκώντας κριτική ειδικά σε αυτό το άρθρο, το 22, το οποίο είναι το πιο προβληματικό και επίμαχο, λέγει, αφού παραθέτει το άρθρο που σας διάβασα: «Οι υποστηριζόμενοι στο συγκεκριμένο άρθρο θέση οδηγεί αναπόδραστα σε πολλά ερωτήματα. Υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία αλάθητο στις αποφάσεις των συνόδων? Αρκεί από μόνη της η σύνοδος των επισκόπων ή επί το αυτό συνάντησή τους για να διασφαλίσει την ορθότητα των αποφάσεων για ζητήματα πίστεως? Εάν μία σύνοδος συγκληθεί υπό επισκόπων που δεν είναι ζώντες φορείς του Αγίου Πνεύματος, που δεν είναι Άγιοι, ή ακόμη χειρότερα από επισκόπους που κινούνται με γνώμονα την εντός εισαγωγικών εκκλησιαστική διπλωματία, κλείνοντα εισαγωγικά, ή την κοσμική φιλοδοξία επιβολής τους επί των άλλων συνεπισκόπων τους, οι αποφάσεις της θα αποτελέσουν εκ των προτέρων κανόνα πίστεως της Εκκλησίας», όπως λέγει το άρθρο 22. Το άρθρο 22 λέγει αυτό. «Η διατήρηση», ρωτάω Τάτσης, «της γνησίας Ορθοδόξου πίστεως», όπως λέει το άρθρο 22, «διασφαλίστηκε διαχρονικά μόνο μέσω συνοδικού συστήματος και όχι μέσω Αγίων Μορφών που πολλάκις απετέλεσαν την μειοψηφία στις συνόδους? Η σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας επί παραδείγματι συνέβαλε στη διαφύλαξη της πίστεως, ή ο μειοψηφίσας, εντός εισαγωγικών μειοψηφίσας, Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός? Και γενικότερα, η συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, η ζώσα πατερική παράδοση, το κόσκινο εντός εισαγωγικών η λέξη των Αγίων Πατέρων κατά τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη δεν αποτελεί κριτήριο ορθής πίστεως? Τι επιδιώκει, καταλήγει ο Τάτσης, τι επιδιώκει τελικά ο συντάκτης του κειμένου σχέσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικών κόσμων, και απαντά κατά τη γνώμη του: «Επιδιώκει τη φήμωση κάθε θεολόγου, κληρικού και μοναχού που δεν αποτελεί μέλος κάποιας συνόδου ως αναρμοδίου να ομιλεί για θέματα πίστεως». Μάλλον ερωτά. Επιδιώκει τη φήμωση, ερωτά. Τέλος, ας μην λησμονούμε και κάτι άλλο σημαντικό περί του οποίου ουδέν αναφέρει το κείμενο. Πόσο σωστά λειτουργεί σήμερα το συνοδικό σύστημα στις κατατόπους ορθόδοξες εκκλησίες? Μεγάλο θέμα αυτό. Το ζητούμενο έστω και την ιστάτη αυτή στιγμή κατά τη σύγκληση της Μεγάλης Συνόδου ή και προ αυτής είναι να λειτουργήσει πραγματικά το συνοδικό σύστημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, άπαντες οι επίσκοποι να μελετήσουν τα κείμενα που έχουν υποβληθεί προς υιοθέτηση στη Μεγάλη Σύνοδο και να αποφασίσουν ως γνήσιοι ακόλουθοι των Αγίων Πατέρων, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, με όσα ακούστηκαν στη Σύνοδο των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Σαμπεζί, δεν θα είναι αποτυχία της Εκκλησίας η τυχόν ματέωση ή αναβολή της Μεγάλης Συνόδου, αλλά θα είναι πραγματικά επιζήμιο εάν υιοθετηθούν και συνυπογραφούν κείμενα και αρχές αντίθετες με εκείνες των Οικουμενικών Συνόδων και των Αγίων Πατέρων, με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον της Εκκλησίας». Άρα λοιπόν το θέμα... Επίλογο. Γιατί ο χρόνος παρήλθε. Ο επίλογος είναι η διαπίστωση
η σύντομη συνολική αποτίμηση που κάνει στην επιστολή του είναι μία παράγραφος. Κάνει ο καθηγητής Τσελεγκίδης. Με όσα γράφονται και όσα υπονοούνται σαφώς στο παραπάνω κείμενο, είναι προφανές ότι οι εμπνευστές και οι συντάκτες του κειμένου επιχειρούν μία θεσμική νομιμοποίηση του χριστιανικού συγκριτισμού. Και ο καθηγητής εισηγείται την απόσυρση του κειμένου. Σε άλλη επιστολή του, στη δεύτερη επιστολή του, ο καθηγητής Τσελεγκίδης λέγει ότι παρά ταύτα, παρότι υπάρχουν όλα αυτά τα ελλείμματα συνοδικότητος και τα προβληματικά σημεία, η κατάσταση είναι η άσημη, δηλαδή θεραπεύσιμη, και αυτό μπορεί να το κάνει η Σύνοδος της Ιεραρχίας 9 με 11 Μαρτίου, η οποία είτε θα μπορούσε να προτείνει την απόσυρση του κειμένου, είτε την ριζική αναθεώρησή του. Πάντως, επισημαίνει και πάλι τον κίνδυνο σχίσματος και η ελπίδα είναι, έστω και αυτή τη στιγμή, έστω και μία Ορθόδοξη Εκκλησία να αποφασίσει να καταψηφίσει το συγκεκριμένο κείμενο. Να σας πω ότι για το θέμα αυτό, το πολύ σημαντικό της Μελούσης Συνόδου, θα πραγματοποιηθεί συνέδριο στις 23 Μαρτίου στον Πειραιά, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο συνδιοργανώνεται από τις Μητροπόλεις Πειραιός, Γλυφάδας, Κυθύρων και Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, στο οποίο θα μιλήσουν αξιόλογοι ηγητές, μεταξύ αυτών και οι Μητροπολίτες Ναυπάκ, του Αγίου Βλασίου, Κυθύρων, Γόρτινος, ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός και άλλοι γνωστοί θεολόγοι και κληρικοί. Και να κλείσω με τον επίλογο της επιστολής του Αγίου Γλυφάδας, ο οποίος λέγει: με βάση τα προαναφερθέντα, θα θέλαμε να καλέσουμε, λέγει ο Άγιος Γλυφάδας, τον πιστό λαό σε διαρκή εγρήγορση και προσευχή, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αστοχίες, σύγχυση και σχίσματα. Επισημαίνουμε ότι εάν η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος αποδειχθεί όντως Σύνοδος Αγίων Πατέρων, θα την αποδεχθούμε. Εάν όμως επιχειρηθεί ανέρεση ή εντός εγωγικών διόρθωση αποφάσεων προηγουμένων Οικουμενικών Συνόδων ή Τοπικών Συνόδων και Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίες έλαβαν οικουμενικό κύρος, τότε η μόνη επιλογή μας θα είναι να την απορρίψουμε. Αυτά με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό, αγάπη για την αλήθεια πρωτίστως και πολύ σεβασμό, σεβασμιότατε, και θα παρακαλούσα αυτούς τους προβληματισμούς, τις αγωνίες, εγώ είμαι ο τελευταίος, εγώ απλώς μετέφερα αυτά τα οποία είδα στις επιστολές και στα κείμενα κριτικής των σεβασμιωτάτων και του καθηγητού Τσελεγκίδη, θα ήταν ευχής έργο αυτή η αγωνία να μεταφερθεί στην ιεραρχία του Μαρτίου και να ληφθούν αποφάσεις σύμφωνες με την αγιοπνευματική παράδοση της Εκκλησίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Αρσένιο. Είναι γεγονός ότι η σύνοδος αυτή του Ιουνίου έχει αρκετές πλευρές που πρέπει να φωτιστούν. Γι' αυτό και σαν σχολή γονέων από πέρυσι την εντάξαμε στην θεματολογία μας. Ουσιαστικά πρέπει να είναι η πρώτη ημερίδα, η πρώτη που ασχολήθηκε, θα ακολουθήσουν και άλλες. Ευχόμαστε η ιεραρχία να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να καλέσω τώρα τον Σεβασμιώτο να δώσει το δώρο Ανατολικός Ορθόδοξος Μοναχισμός στον πατέρα Γεώργιο, καθώς και κείμενα του πρώην Μητροπολίτου Κύτρους, Παρθενίου Βαρδάκα, Απολογή κατά του Προτεσταντισμού και Φιλοσοφικές Μελέτες. Πατέρα Γεώργιο.
προχωράμε στο τρίτο μέρος της σημερινής... Ναι. Παρακαλώ, όποιος έχει ερωτήσεις, να έρθει στο βήμα για να απευθύνει στους ομιλητές. Ναι, σύντομες ερωτήσεις. Έχουμε 15-20 λεπτά. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ επιτυχημένη αυτή η ενέργεια, η εκδήλωση της Σχολής Γονέων να διοργανώσει την εκδήλωση αυτή σχετικά με την Πανορθόδοξη Σύνοδο που πρόκειται να συγκληθεί τον Ιούνιο. Γιατί είναι αλήθεια ότι ενώ στην καθολική, συγγνώμη, στην δυτική ή παπική εκκλησία μέσα σε 100 χρόνια, από το 1870 που συγκλήθηκε η πρώτη Σύνοδος του Βατικανού μέχρι το 1962-65 που συνήλθε η δεύτερη, αντιμετώπισε και έλυσε αρκετά προβλήματα παρά τις όποιες διαφωνίες υπήρχαν μεταξύ των ειδικών θεολόγων, όπως για παράδειγμα... Στο ερώτημα. Ναι. Ναι. Το ερώτημα είναι, από τότε που ήμουν φοιτητής, δευτεροετής, τριτοετής στη θεολογία του στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ακούγαμε για προσυνόδους που θα ετοιμάσουν τη Μεγάλη Σύνοδο. Πέρασαν χρόνια πολλά και δεν επιτεύχθηκε. Επιτυγχάνεται τώρα η σύγκληση αυτής της προσυνόδου. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι ήταν οι λόγοι σοβαροί που δεν ευδοκίμησε η σύγκληση πολύ νωρίτερα μια τέτοια συνόδου. Και συγκεκριμένα κατά πόσο έπαιξε ρόλο ο εθνοφιλετισμός στα βαλκανικά κράτη, τα Ορθόδοξα, τον οποίο, όπως νομίζω, κατεδίκασε σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1870, λίγο πριν ή λίγο μετά το Βουλγαρικό Σχίσμα, την ανακήρυξη της Βουλγαρικής Εξαρχίας. 1872. Ναι. Ωραία. Δεδομένου μάλιστα ότι τα βαλκανικά αυτά κράτη είναι και ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο. Και μια δεύτερη ερώτηση, εάν μεταξύ των θεμάτων είναι και το θέμα του ημερολογίου. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Γιώργη, πρώτα. Λοιπόν, το δεύτερο ερώτημα θα το απαντήσει ο πατήρ Αρσένιος, γιατί έχει μπροστά του έχει τα θέματα. Για το πρώτο, υπήρξαν αυτές οι αντιθέσεις και διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους των τοπικών, δηλαδή Ορθοδόξων εκκλησιών, είναι γεγονός. Ακούεται όμως και έχει γραφεί, βέβαια όχι από την κορυφή, αλλά από πρόσωπα υπεύθυνα, ότι δεν μπορούμε να συγκαλέσουμε οικουμενική σύνοδο εφόσον δεν θα συμμετέχει ο Πάπας, δηλαδή ο Παπισμός. Διότι εφόσον έχουμε αδελφές εκκλησίες και εφόσον ο Πάπας ήδη έχει αναγνωριστεί μετά τον Μπαλαμάντη του 1993 ως κανονικός επίσκοπος της Εκκλησίας Ρώμης και επομένως πατριάρχης του δυτικού χριστιανισμού, ο όρος αυτός δεν γίνεται δεκτός απόλυτα, τότε για να έχουμε Οικουμενική Σύνοδο πρέπει να είναι και ο Πάπας, ο Παπισμός και ό,τι αυτός εκπροσωπεύει. Για σκεφτείτε λοιπόν, εάν δεν μετείχε ο Άριος, να μην είχαμε πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ξέρετε δε ότι πάλι ο αείμνηστος πατήρ Ιουστίνος, όσοι Ιουστίνος Πόποβιτς, έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένος τον Παπισμό ως νεοαριανισμό. Και είναι σοβαρότερος ακόμη, διότι τότε υπήρχε μία ανίχνευση. Σήμερα δεν υπάρχει ανίχνευση, είναι κατασταλαγμένα τα πράγματα. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, λένε κάποιοι, υπεύθυνα βέβαια, ότι δεν μπορεί να γίνει, το είπε ο πατήρ Αρσένιος, διότι πρέπει να αναγνωριστούν ως οικουμενικές σύνοδοι οι 8η και η 9η. Η 8η καταδικάζει τους εισαγαγόντας το φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστεως, 879 επί Φωτίου. Η δεύτερη είναι η 9η, είναι οι τέσσερις σύνοδοι, 1341, 1347, 1351 και 1368, που είναι η διακήρυξη της Αγιότητος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αλλά όλες αυτές συμπεριλαμβάνονται στη σύνοδο του 1351, η οποία
καταδικάζει ως αίρεση βαριτάτη ισοστάσια προς το Φιλιόκβε που αναιρεί την πίστη στην Αγία Τριάδα, το Φιλιόκβε και εκ του Ιού, αρνείται το άκτιστον της Θείας Χάριτος. Είναι τρομερότατο πρόβλημα και δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Κάποτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα διάλογο με τους Λουθυρανούς, ετέθη το θέμα. Και εκεί γνώρισα, σε τέτοιους διαλόγους γνώρισα περισσότερο τον αείμνηστο Παπαγιάννη τον Ρωμανίδη. Λέει λοιπόν σε κάποιον Ρώσον της Διασποράς ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης. Τι γίνεται λοιπόν? Υπάρχει άκτιστη χάρις ή κτιστή χάρις, γκράτσια κρεάτα. Διότι αν υπάρχει μόνο κτιστή χάρις που απορρέει, έχουμε ειδωλολατρία. Διότι μεταβάλλουμε τον Τριαδικό Θεό την ουσία του σε κάτι που δεν είναι. Διότι αφού η ουσία είναι άκτιστη και το εκπορευόμενο εκ της ουσίας πρέπει να είναι, το εκπεμπόμενο στον κόσμο πρέπει να είναι άκτιστο. Όπως οι ακτίνες κατά κάποιο τρόπο δεν είναι απόλυτη ταύτιση, οι ακτίνες του ηλίου φανερώνουν την ίδια και δίδουν την ίδια την ουσία του ηλίου. Επομένως είναι κτιστή άκτιστη, τότε τι κοινωνούν οι δυτικοί χριστιανοί? Κοινωνούν σώμα και αίμα Χριστού, το σώμα ενωμένο με την άκτιστη θεότητα του Χριστού, την άκτιστη χάρη του, οπότε έχουμε την δυνατότητα να αγιαζόμεθα και αν υπάρχουν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Έχουμε Αγίους που κοινώνησαν μια φορά και έφτασαν στη μια φορά εννοώ και αμέσως μετά έφτασαν στη θέωση. Για όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν είναι εντελώς ανυπόστατα, εντελώς αβάσιμα τα όσα λέγονται ότι δεν μπορεί να συγκληθεί σήμερα η Οικουμενική Σύνοδος. Βέβαια, το αν θα είναι Οικουμενική, γιατί έτσι συνεκλήθηκε η Σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας. Εάν θα είναι αυτό, γι' αυτό θα αποφανθεί το σώμα. Και να προσθέσω κάτι για να μην επανέλθω, τα όσα μας είπε ο πατήρ Αρσένιος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ενθυμίστε, εναντίον αυτοκρατόρων, δηλαδή αντίθετο σε αυτοκράτορες, πατριάρχες κλπ, ήταν ο Άτλας της Ορθοδοξίας ένας καλόγερος, ένας μοναχός και μαζί του ένας εκπεπτοκός του αξιώματος του Πατριάρχης που κι αυτός ουσιαστικά καλόγερος ήταν τότε, πέρα της ιεροσύνης του, ο Σοφρόνιος Ιεροσολύμων. Αυτοί οι δύο άνθρωποι και κυρίως ο Μάξιμος ως Άτλαντες σήκωσαν στους ώμους τους την Ορθοδοξία. Και το τρίτο, πάτερ Αρσένιε, τώρα γιατί σας λέω επιφάνιο, επειδή είστε επιφανέστατος, ίσως γι' αυτό. Το τρίτο είναι το εξής. Οργανώνεται σύστημα καταδίκης, διαβάστηκε ήδη, εκείνων οι οποίοι θα έχουν αντίθετη άποψη. Βέβαια, ξαναγυρίζουμε εδώ στην εποχή του Αγίου Μαξίμου, που αυτός εδιώχθηκε κλπ. Αλλά η Σύνοδος των Επισκόπων, ζητώ συγγνώμη σεβασμιότατε, αναφέρομαι γενικά, μιλώ γενικά για το θέμα, η Σύνοδος των Επισκόπων δικαιολογεί την ψήφο των Επισκόπων όταν οι ψηφίζοντες είναι όντως επίσκοποι. Όταν, όπως συμβαίνει συχνά, λύκοι βαρείς εισέρχονται μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα, ποια βαρύτητα από πλευράς Ορθοδοξίας έχει απόψει? Δεν κάνω συγκρίσεις αυτή τη στιγμή ή σκόπι με συγκεκριμένες αναφορές. Αλλά όπως οι άλλοι διατυπώνουν ότι πρέπει εμείς να καθαιρεθούμε, αυτό είναι. Περιμένουμε καθαίρεση, επειδή λέμε τη γνώμη μας. Το ίδιο ισχύει και για τους επισκόπους. Στη Γερμανία είχαμε εισήγηση. Μου λέει ο Μητροπολίτης εκεί, θα μιλήσεις Παπαγιώργη για το τι λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος για τους επισκόπους. Γιατί θεωρείται παπίζων ο Άγιος Ιγνάτιος εντός εισαγωγικών, ότι απολυτοποιεί τους το επισκοπικό αξίωμα κλπ. Τα ανέφερα. Και ήταν πραγματικά τα λόγια του Αγίου Ιγνατίου. Σε μια στιγμή ο Μητροπολίτης χειροκροτούσε και χειροκροτούσαν και οι άλλοι. Με συγχωρείτε, δεν τελείωσα. Έχω δεύτερο μέρος. Αυτά που είπε ο Άγιος Ιγνάτιος ισχύουν όταν ο επίσκοπος είναι επίσκοπος. Διαφορετικά δεν έχουμε καμιά υποχρέωση να υποταχθούμε, εάν υποτασσόμεθα στον Χριστό και τους Αγίους του. Όταν ακούω τον πατέρα Γεώργια να με προσφωνεί επιφάνιο, φέρνω στο μυαλό μου τον πατέρα επιφάνιο το Θεοδωρόπουλο και έτσι θεωρώ τιμητικό για τον εαυτό μου, διότι συνερμικά εκεί πάει το μυαλό μου, βέβαια δεν αλλάζω το όνομά μου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν με μειώνει αλλά με υψώνει η αλλαγή από τον πατέρα Γεώργιο.
Λοιπόν, να πω και εγώ δύο λόγια. Αναμφιβόλως ο εθνοφιλετισμός, που είναι ένα μεγάλη αρρώστια μέσα στο σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ευθύνεται κατά ένα μεγάλο μέρος για το ότι αυτή η σύνοδος έχει καθυστερήσει τόσο πολύ. Και να σας θυμίσω ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή, τώρα τον Ιανουάριο στο Σαμπεζή, ήταν λίγο αναμφίβολο εάν τελικά θα πραγματοποιηθεί, διότι κυρίως οι Ρώσοι πανενέβαλαν συνεχώς διάφορα προσκόμματα, και όχι μόνο αυτοί, και άλλα προβλήματα τα οποία αντικειμενικά υπάρχουν, όπως η διαμάχη, ας πούμε, των Πατριαρχείων Ιεροσολύμων και Αντιοχίας για τη δικαιοδοσία στο Κατάρ και άλλα θέματα. Δεν είναι εύκολο πάντως να συνεννοηθούν 16 εκκλησίες ορθόδοξες και να γίνει μία σύνοδος. Τώρα βέβαια το ερώτημα το οποίο είχε θέσει ήδη ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς και τα επαναλαμβάνει ο Άγιος Γλυφάδας είναι κατά πόσον σήμερα, λέει, είναι σκόπιμο, διότι... Αλλά παρόλα αυτά το θέμα δεν είναι αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Είπε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης στο Σαμπεζή ότι θα είναι αποτυχία να μην γίνει η σύνοδος. Αλλά η κριτική, νομίζω, Τσελεγκίδη, είναι ότι η πραγματική αποτυχία θα ήταν να γίνει και να δημιουργήσει σχίσματα. Αυτή είναι η πραγματική αποτυχία. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση. Ελάτε, ο κύριος Μπινάς, ο οποίος είναι και μέλος της Ένωσης Θεολόγων. Πάντως φαίνεται να έχει αρκετές σχέσεις και προβλήματα. Να αναφέρω μόνο ότι όταν ο Ζιμπάμπουε Σεραφείμ, ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, είπε, στεναχωρέθηκε για την απουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, κόντεψε να γίνει διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των Πατριαρχείων Αλεξανδρίας και Οικουμενικού και ζήτησε συγγνώμη ο Ζιμπάμπουε. Παρακαλώ, κύριε Μπίνα. Εγώ θα ήθελα κάτι πιο πρακτικό ίσως για τον απλό λαό, που ίσως τώρα δεν ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα το τι ακριβώς θα συζητηθεί. Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος όλης αυτής της συνόδου στην απλή, στην καθημερινή ζωή μας? Δηλαδή θα γίνουμε πιο άγιοι? Θα γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από τη σύνοδο και από τις αποφάσεις, τους κανόνες, τους όρους, τι θα βγει το τελικό πόρισμα, τέλος πάντων, θα αλλάξει τη ζωή μας κάτι μαγικά? Δηλαδή θα αναθεωρήσουμε πράγματα που δεν κάναμε? Και να πω παραδείγματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι κανόνες που υπάρχουν από τις προηγούμενες οικουμενικές συνόδους, σήμερα βλέπουμε ότι πολλοί κανόνες παραθεωρούνται χάρη της οικονομίας. Αν δηλαδή αύριο μεθαύριο βγει αυτή η απόφαση, τέλος πάντων, αυτή η συνόδου, και πάλι χάρη της οικονομίας δεν την εφαρμόζουμε ή κάποιοι την εφαρμόζουμε. Μου έρχεται έτσι σαν παράδειγμα, ας πούμε, αναφέρεται στους κανόνες της Οικουμενικής Συνόδου, παράδειγμα, ότι η χειροτονία ενός ιερέα πρέπει να γίνεται από την ηλικία του 30 ετών και άνω. Αυτός ο κανόνας σήμερα δεν είναι κανόνας πλέον, γιατί πολλοί ιερείς χειροτονούνται πολύ νωρίτερα. Δηλαδή το να προκύψουν καινούργιοι κανόνες ή καινούργιοι όροι που στην ουσία δεν θα εφαρμόζονται, σε τι θα εξυπηρετεί? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα, μήπως με τόση προετοιμασία που μεσολάβησε τελικά χάνουμε τις εξελίξεις, και ενώ σήμερα την Εκκλησία την απασχολούν τόσα σοβαρά θέματα και προβλήματα, έχουμε μείνει λίγο πίσω όσο αφορά τη θεματολογία την τελική αυτή τη συνόδου? Αυτό θα ήθελα, σε αυτά τα δύο θέματα. Ευχαριστώ. Μα ο κατάλογος των θεμάτων, αγαπητέ συνάδελφε, ο κατάλογος της θεματικής της συνόδου αγκαλιάζει το μεγαλύτερο μέρος από τα σημαντικότατα προβλήματα για τα οποία μιλήσατε. Ο τρόπος αντιμετωπίσεως είναι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο και που κατατείνει η αντιμετώπιση. Επί παραδείγματι, νηστεία. Είναι ανάγκη να συζητηθεί η νηστεία για να εξυγχρονιστεί? 30 χρόνια τώρα κατατάσσονται, υποβάλλονται συνεχώς εκθέσεις και λοιπά από διακεκριμένους θεολόγους για την νηστεία. Έχουν αποφανθεί οικουμενικές σύνοδοι. Και κάτι άλλο, αφού υπάρχει ο θεσμός της οικονομίας, όταν προέχει η υγεία του συγκεκριμένου προσώπου, μπορεί και μεγάλη εβδομάδα να φάει κρέας, αν είναι θέμα υγείας. Δηλαδή έχουμε υπέρθεση, μετάθεση του θέματος της νηστείας. Παράδειγμα, ο Άγιος Σπυρίδων. Πήγε κάποιος τραυματισμένος που έχασε αίμα 4ο αιώνας
Και λέει στην θυγατέρα του, είχε θυγατέρα, ήταν από τους εγγάμους επισκόπους, και της λέει: «Ειρήνη παιδί μου, φέρε λίγο κρέας που έχουμε για το Πάσχα», ήταν μεγάλη εβδομάδα, «να κάνεις μία σούπα στον άνθρωπο, διότι κινδυνεύει η ζωή του». Ο άλλος λέει: «Εγώ είμαι χριστιανός», λέει και ο Άγιος Σπυρίδων, «και εγώ είμαι χριστιανός». Και όταν ήρθε ο ζωμός που θα του τον έδινε, βάζει ελαφρά το δάκτυλό του μέσα και το γλύφει, το βάζει στα χείλη του Άγιου Σπυρίδων. Αρτήθηκε, όπως λέμε, στα Επτάνησα για να βοηθήσει τον άλλον να υπακούσει σε αυτό που ήταν θέμα. Είναι λοιπόν τώρα να μιλούμε αν θα νηστεύουμε, τόσο ποιος περιμένει απόφαση συνόδου για το πόσο θα νηστέψει. Οι αγιορείτες που νηστεύουν και τη Δευτέρα είναι αξιοκατάκριτοι, και θα τους πω εγώ: μην νηστεύετε τη Δευτέρα, διότι εγώ δεν νηστεύω παρά μόνο Τετάρτη και Παρασκευή. Λοιπόν, είναι θέματα τα οποία φτάνουν σε αυτήν την περιπτωσιολογία για την οποία υπενηχθήκατε. Και κάτι άλλο, το κύριο πρόβλημα μιας συνόδου, είτε λέγεται οικουμενική, είτε λέγεται πανορθόδοξο σύνοδος, είναι η οικουμενική εκπροσώπηση συμβάσης της Ορθοδοξίας. Όλα αυτά, εθνοφιλετισμοί και λοιπά, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε, και μάλιστα στην εποχή μας. Αλλά ακούστε, συνάδελφε, είναι το εξής. Το κύριο πρόβλημα σε μια σύνοδο πανορθοδόξου κύρους, που μπορεί ο λαός να την δεχτεί μετά, το πλήρωμα, το σώμα ως οικουμενική, γιατί περιμένουμε την απρομπάτσιο, τη συγκατάθεση του σώματος. Μια σύνοδος μπορεί να λέγει ότι είναι οικουμενική. Είναι. Αλλά συγκαλείται, ας πούμε, ως πανορθόδοξος και οικουμενική σύνοδος, μια σύνοδος όπως η πανορθόδοξος. Το κύριο πρόβλημα είναι θέμα πίστεως. Τι είναι ο παπισμός και τι είναι οι προτεσταντισμοί. Αν δεν τοποθετηθούμε, αλλά παίρνουμε ως δεδομένο ο αδελφός ήμουν πάπας, μία εκκλησία, η διηρημένη εκκλησία και όλα αυτά τα οποία εκ των προτέρων λέγονται, αν εφαρμοστούν και γίνουν δεκτά ως αποφάσεις της Πανορθοδόξου, ποιος θα μπορέσει να μείνει ήσυχος? Τότε εμείς όλοι είμαστε καθαιρεταίοι που θα πούμε, όπως ο πρόδρομος, ού και ξεστής. Αυτό θα πούμε. Θα πάρουμε πολυβόλα, αλλά ού και ξεστής. Καταλάβατε λοιπόν ποιο είναι το ουσιαστικότερο πρόβλημα. Δεν τίθεται το θέμα της πίστεως εν αναφορά προς τον δυτικό χριστιανισμό. Γιατί? Διότι ήδη έχει καταξιωθεί. Έχουμε δεχτεί την προτεσταντική εκκλησιολογία, τον Πάπα ως κανονικόν επίσκοπο της. Τι άλλο θέλουμε? Αυτό είναι το ζητούμενο. Να πω κι εγώ δύο λόγια. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Μπεϊνάς δάνεισε το στόμα του για να μιλήσει ο σύγχρονος αποχρωματισμένος σε μεγάλο βαθμό ορθόδοξος χριστιανός αυτού του τόπου. Η μεγάλη ζημιά που έχει κάνει ο συγκριτιστικός οικουμενισμός, δηλαδή αυτές οι αντιορθόδοξες θεωρίες της διερημένης εκκλησίας, της βαπτισματικής θεολογίας, των κλάδων, των δύο πνευμάνων που αναφέραμε ήδη, η μεγάλη ζημιά που έχει γίνει είναι ότι έχει καλλιεργηθεί ο λεγόμενος δογματικός μινιμαλισμός και ο λαϊκός οικουμενισμός. Να το πω με απλά λόγια. Ένας πιστός, κυρίως στον χώρο της Διασποράς, σου λέει: «Γιατί να κάνω στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, και αλλού, γιατί να κάνω 100 χιλιόμετρα για να πάω σε μια ορθόδοξη εκκλησία και να λειτουργηθώ την Κυριακή και να μην πάω στον παπικό ναό που είναι 1 χιλιόμετρο από το σπίτι μου? Ες δεν είναι Παπαγιώργη?» Έτσι. Λοιπόν, αυτή η ζημιά η μεγάλη που λέγεται δογματικός μινιμαλισμός, δηλαδή τα δόγματα μικρή μόνο σημασία ή αν θέλετε και καμία σημασία τελικά δεν έχουν στη ζωή μας, οι δογματικές διαφορές. Ήδη η νέα εποχή λέει ότι τα δόγματα χωρίζουν και αυτό που έχει σημασία είναι η αγάπη. Αυτά είπε και ο Πάπας, ότι σημασία έχει η αγάπη, αυτή μας ενώνει, μια αγαπολογία των σαλονιών. Το θέμα είναι η πραγματική αγάπη, ποια είναι και τι σχέση έχει με την αγαπολογία των σαλονιών. Αυτός λοιπόν ο δογματικός μινιμαλισμός και ο λαϊκός οικουμενισμός που εκφράζεται από αυτό που σας είπα, ότι αντί να κάνω 100 χιλιόμετρα για ορθόδοξη εκκλησιά θα πάω στον παπικό ναό που είναι δίπλα μου, κάνουν ανθρώπους, νομίζω ότι δεν είναι προβληματισμός του κυρίου Μπεϊνά αυτό που μας είπε, αλλά είναι προβληματισμός αποχρωματισμένων χριστιανών. Και τι σημαίνει τελικά για μένα η όποια απόφαση? Ε, δεν είναι. Τι σημαίνει τελικά για την δική μου την προσωπική ζωή? Αυτό είναι δείγμα του πόσο έχουμε αποκοπεί
το δόγμα από το ήθος της Εκκλησίας, η πίστη από την καθημερινότητά μας, δηλαδή το αν η πίστη μας αρδεύει την καθημερινή μας ζωή. Και αυτό είναι, αν το εξετάσουμε, δείχνει το πόσο έχουμε, ας πούμε, απομακρυνθεί από το ποιοι στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είμαστε. Είναι τεράστια σημασία, αγαπητοί σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι τεράστια σημασία εάν η παρούσα μέλουσα να συνέλθει με Αγία και Μεγάλη Σύνοδος κατοχυρώσει δογματικά πανορθοδόξως την αίρεση του συγκριτιστικού οικουμενισμού, δηλαδή αυτές τις αντορθόδοξες θεωρίες που ανέφερα, να τις βάλει μια σφραγίδα ότι είναι ορθόδοξα. Όλες οι μέχρι τώρα σύνοδοι, τις οποίες το σώμα της Εκκλησίας εδέχθη, κατεδίκασαν την αίρεση. Τώρα κινδυνεύουμε για πρώτη φορά, αντί να καταδικαστεί η αίρεση, να επικυρωθεί η αίρεση. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Βέβαια, ο αποχρωματισμένος χριστιανός δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Αλλά... Όχι, συνεχίστε. Αυτά νομίζω. Από ενθουσιασμό πετάχτηκα, ενθουσιασμό εντός εισαγωγικών. Ο αποχρωματισμένος χριστιανός, μπορεί να είμαι εγώ αυτός, δεν βαρύνει, δεν έχει γνώμη βαρύνουσα σε αυτά τα θέματα. Είναι μεταξύ, με το μισό πόδι στην εκκλησία και με το ενάμιση έξω από την εκκλησία. Μπορεί να ισχύει για μένα, σας είπα αυτό το θέμα. Εκείνον για τον οποίο η γνώμη βαρύνει είναι οι Άγιοι και οι ακολουθούντες τα βήματα των Αγίων. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι ακολουθούν και τους παλαιούς και τους νεότερους Αγίους μας. Και κάτι ακόμη ήθελα για τους πολλούς, το λέω, μπορεί να το ξέρετε καλύτερα από μένα. Έχει μια αφεαυτής αρνητική σημασία η λέξη δόγμα. Δόγμα θεωρείται κάτι που επιβάλλεται άνωθεν. Και σου λέει ο άλλος, γιατί με ενδιαφέρει εμένα αν έρχονται παπάδες, δεσποτάδες, καθηγητές, θεολόγοι και μου επιβάλλουν κάτι. Όχι. Στην ελληνική γλώσσα, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, δόγμα σημαίνει διδασκαλία. Και η διδασκαλία απορρέει από όλη την αυτοσυνειδησία ενός προσώπου ή ενός σώματος. Τα του Πλάτωνος δόγματα, έλεγαν οι αρχαίοι. Δόγμα λοιπόν είναι η ορθόδοξη διδασκαλία, η πίστης και το ήθος, τα οποία ανέφερε προηγουμένως ο πατήρ Αρσένιος, το δόγμα το οποίο δεν επιβάλλεται, αλλά μεταδίδεται στους πιστούς και καλείται ο πιστός να βιώσει αποκτώντας το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Δόγμα είναι η εμπειρία του Θεανθρώπου, οι εμπειρίες του Θεανθρώπου και οι εμπειρίες, πάντα εν Αγίω Πνεύματι, όλων των Αγίων Πατέρων και Μητέρων της Εκκλησίας. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Χωρίς ορθή πίστη δεν υπάρχει ήθος ορθόδοξο. Δεν είναι περίεργο, εμείς οι Ορθόδοξοι δεν μιλούμε για ηθική. Δεν υπάρχει ηθική σύνολο κανόνων που ορίζουν συγκεκριμένη συμπεριφορά. Αυτά είναι ξένα, φράγκικα, μας ήρθαν και στα πανεπιστήμια. Υπάρχει ορθόδοξο ήθος. Τι είναι το ορθόδοξο ήθος? Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ίδωρ αλόμενον που πηδάει προς τα πάνω η ζωή αιώνιων. Αυτό το ήθος που διαμορφώνεται μέσα στην εν Χριστώ και Αγίο Πνεύμα τη συνείδηση των Αγίων μας, αυτό ακριβώς είναι το ήθος. Αγάπη, χαρά, πίστης, πραότης, εγκράτεια κλπ. Αυτά όλα όμως είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος και δεν γίνονται δια της επιστρατεύσεως, της θελήσεως του ανθρώπου ώστε να προσαρμοστεί προς ορισμένες αρχές. Επομένως λοιπόν, μπορεί να πει κανείς τι με ενδιαφέρει το δόγμα, είναι σαν να λέει δεν με ενδιαφέρει ο Χριστός. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που λέμε Ορθοδοξία. Τι είναι η Ορθοδοξία? Η ένσαρκη παναλήθεια, πέλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος και το επαναλαμβάνει ο Ιωσήνος Πόποβιτς. Η ένσαρκη παναλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η πίστη μας, αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι οι κανόνες μας και γι' αυτό έχουμε τις οικουμενικές συνόδους και τις δεχόμεθα. Διότι λειτουργούν εν Αγίω Πνεύματι φανερώνοντας την αληθινή ταυτότητα του σωτήρος μας. Διαφορετικά τώρα κινδυνεύουμε να μιλούμε για Χριστό που δεν υπάρχει. Θα μιλούμε για άλλο Χριστό, ο οποίος θα μας πει ουκ είδα ημάς. Μία τελευταία ερώτηση από τον Γέροντα. Πατέρα Μάξιμε, ελάτε. Συνήθως όταν αναφύγεται ένα δογματικό θέμα, ένα θέμα αληθείας της πίστεως, τότε συγκαλούνταν οι μεγάλες σύνοδοι. Εδώ δεν ξέρω αν αναφύγει ένα τέτοιο θέμα. Μήπως το θέμα του παπισμού θέλουν να το επιβάλλουν ολίγοι άνθρωποι
και θέλουν να το επικυρώσουν με συνοδική πράξη. Ρωτώ, να μας πείτε. Συγγνώμη, πατέρα Ασθένη, θα πάρετε το λόγο. Άρα, θέμα πίστεως υπάρχει, το οποίο δημιουργούμε εμείς. Δηλαδή, και διαπράττουμε εγκλήματα, μιλώ για τον εαυτό μου, κατά της Ορθοδοξίας και μετά θέλουμε αυτά να τα επικυρώσουμε. Συμφωνώ απολύτως, Αγίε Οίκουμενε. Το θέμα της πίστεως, όπως λέει το έγγραφο της Σερβικής Εκκλησίας, δεν είχα το χρόνο να σας το διαβάσω, λέγει ότι το κατεξοχήν ερώτημα της εποχής μας είναι το περί εκκλησίας ερώτημα. Άρα λοιπόν υπάρχει σοβαρό θέμα και είναι αυτές οι αντιπαραδοσιακές απόψεις που ανέφερα, της βαπτισματικής θεολογίας, διερημένης εκκλησίας και όλα αυτά, ότι δηλαδή έχει διασπαστεί η ενότητα της εκκλησίας και πρέπει να πορευτούμε προς αναζήτηση της ενότητος. Οι πατέρες ποτέ δεν είπαν κάτι τέτοιο. Η εκκλησία είναι... δεν έχει χάσει ποτέ την ενότητά της. Απεκόπτοντο κατά καιρούς η αιρετική από το σώμα της Εκκλησίας, όπως τα κλαδιά ενός δένδρου τα οποία κόβονται με το μαχαίρι, με το τσεκούρι, με το πριόνι μάλλον, κόβονται και πλέον δεν αποτελούν μέρος του δέντρου, ξεραίνονται. Οι κατά καιρούς αιρέσεις, λοιπόν, αυτά λέει και ο Άγιος Λεμεσού, για ποια ενότητα λέει ομιλούμε, λέει ο Άγιος Λεμεσού, για ποια ενότητα ομιλούμε? Η Εκκλησία είναι μία και ποτέ δεν έχασε την ενότητά της. Όσοι απεκόπησαν από τη μία Εκκλησία δεν αποτελούν Εκκλησία, αποτελούν αιρέσεις και σχίσματα. Άρα λοιπόν η αμφισβήτηση αυτού του βασικοτάτου δόγματος περί της ενότητος εν Χριστώ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ότι δεν υπάρχουν πολλές Εκκλησίες και ότι δεν αναζητούμε την ενότητα της Εκκλησίας, διότι ήδη την έχουμε, αυτό για το οποίο προσευχόμεθα και αγωνιζόμεθα είναι η επιστροφή των αιρετικών στη μία Εκκλησία. Αυτό δεν θα επιτευχθεί με διπλωματικές συζητήσεις και παζάρια πέντε πάνω πέντε κάτω, αλλά θα επιτευχθεί εν Αγίω Πνεύματι με την μετάνοια και την επιστροφή των αιρετικών. Αυτό το οποίο ελέγχθη στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών στο Πόρτο Αλέγκρε, ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία εμειώθηκε, ζημιώθη από την αποχώρηση των αιρετικών, δεν είναι Ορθόδοξο. Η Εκκλησία λυπείται βεβαίως από την πτώση των αιρετικών και προσεύχεται για την επάνωδό της, αλλά δεν θεωρεί τον εαυτό της μειωμένο, ελλειμματικό από την αποκοπή των αιρετικών. Καταλαβαίνετε. Τώρα λοιπόν, ενώ υπάρχει αυτό το σοβαρό εκκλησιολογικό θέμα, το οποίο όντως πρέπει να απασχολήσει σύνοδο οικουμενική, ο κίνδυνος αντί να καταδικαστούν αυτές οι αντιπαραδοσιακές και θα το πω έτσι εν γνώση και συνειδητά αιρετικές διδασκαλίες, τις οποίες ουδής Άγιος υπεστήριξε. Και ο Σάκης καλούμε τους εισηγητές αυτών των θεωριών να μας πουν έστω και έναν Άγιο που να είπε αυτά τα πράγματα, δεν μπορούν να μας πουν ούτε ένα. Η παρούσα λοιπόν σύνοδος θα έπρεπε να καταδικάσει τον συγκριτιστικό οικουμενισμό, δηλαδή αυτές τις θεωρίες, και όχι να επισύει απειλές για αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως θα αμφισβητήσουν τις αποφάσεις πανορθοδόξου κατοχυρώσεως του οικουμενισμού. Τι συγκροτείται για αυτόν τον λόγο? Ένα από τα... Η Σύνοδος έχει να εξετάσει ορισμένα θέματα, το σημαντικότερο από τα οποία είναι αυτό. Οι σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο, αυτό είναι ο κορμός. Τα υπόλοιπα για το πώς δίδεται το αυτόνομο σε μια εκκλησία και για την νηστεία, το θέμα της νηστείας είναι λελειμμένο και για τα κολλήματα του γάμου, αυτά είναι δευτερεύοντα. Ο κορμός, η ουσία αυτής της συνόδου είναι η σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Δηλαδή, για να το πω απλά, είναι ο παπισμός, ο προτεσταντισμός, ο μοναφυσιτισμός, είναι εκκλησίες ή δεν είναι? Αυτό είναι το ουσιώδες θέμα. Επ' αυτού του ουσιοδεστάτου ερωτήματος κινδυνεύουμε η Σύνοδος να δώσει μία μη ορθόδοξη απάντηση, για να το πω έτσι ανοιχτά. Και ήδη, με επιτρέπετε, και ήδη έχουμε απαντήσεις οι οποίες εδώ οθήσαν σε αυτά τα προβλήματα. Υπάρχει λοιπόν η τάση και φαίνεται συνεχώς ότι θα στηριχθούμε στις ήδη δοθήσεις απαντήσεις μέσα σε ένα πλαίσιο πλήρως αντορθόδοξο και αντιπατερικό για να απαντήσουμε και στο συγκεκριμένο πρόβλημα περί της, πώς το είπατε, το θέμα, η σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Αφού
ύψιστα και επίσημα πρόσωπα χαρακτηρίζεται ο Πάπας ως αδελφός, επίσκοπος της Πρεσβυτέρας Δόμης. Όταν είναι ορθόδοξος, δηλαδή πατερικός και αποστολικός, ισχύει και βάζω μετάνια, πέφτω μπρούμητα να του φιλήσω τα πόδια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά όχι σήμερα. Επομένως έχουν δοθεί απαντήσεις βάσει των οποίων, που δεν είναι ορθόδοξες, βάσει των οποίων θα απαντηθεί και αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα. Το σίγουρο είναι ότι ενημερωθήκαμε και προγραμματιστήκαμε για την Σύνοδο και αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, η μεθοδολογία και ο τρόπος της συγκλήσεως γύρει πάρα πολλά ερωτηματικά. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε την επόμενη Δευτέρα και σας καληνυχτίζουμε. Μας ενδιαφέρει δε όλους, μόνο αυτό επιτρέψτε μου, είναι ο πόνος που με κάνει να παίρνω πάλι το λόγο. Ξέρετε, αν έχετε ένα φαρμακείο, το οποίο δίδει νόθα φάρμακα, θα πάτε να τα πάρετε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με νόθα φάρμακα δεν θεραπεύεται η διαίρεση, όπως λένε, της εκκλησίας, γιατί δεν υπάρχει διηρημένη εκκλησία. Το σεσιπός εκόπτεται, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Διαίρεση δεν γίνεται. Οι αιρετικοί εκόπτονται από το σώμα του Χριστού. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα.